Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε και σήμερα με Τρόικα στον λίμπερο της καρδιάς μας. Έτσι δεν είναι? Λίγο μετά τις 10. Πάμε μαζί μέχρι και τις 12. Εδώ η Τρόικα μέχρι το καλοκαίρι, γιατί μετά είπαμε ότι φεύγει η Τρόικα, φεύγουν τα μνημόνια, έτσι λέει ο Μάστορας. Άρα θα φύγουμε κι εμείς. Είναι είδηση αυτή. Τρόικα τέλος. Τρόικα τέλος, δε φίλε, αφού φεύγουνε. Φεύγουν όλοι εκεί, είναι πλέον η Ελλάδα θα είναι ανεξάρτητη. Οικονομικά κτλ. Έτσι είναι, Μαρία. Αστέρι μου, συμφωνώ με ό,τι και να είπες. Όποιος ανέβηκε. Τελειώνει η Τρόικα. Όποιος ανέβηκε τελευταίος. Μαρία. Βάλτε την τρύπα εκεί. Όποιος ανέβηκε τελευταίος και δεν το έστειλε στο ισόγειο, το συμφώνησε μαζί μου και κοπέλα η οποία δουλεύει στο τέταρτο. Εργάζεται στον τέταρτο όροφο, δεν ξέρω πού. Και ο Χρήστος, ο καφετζής, συμφώνησαν. Μάρια, σουρκίζομαι σήμερα πρώτη μέρα. Είναι βλάξ. Σε θυμήθηκα. Κάτσε, αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι για το τέτοιο. Το θέμα είναι ότι. Το προηγούμενο για τον Σωτήρη Δασκαλάκη. Με Γιάννη Μαρακάκη, δικηγόρο. Είναι ο δικηγόρος ο οποίος ονειρεύεται κάποια μέρα να έχει ο Σωτήρης Δασκαλάκης. Είναι όνειρό του, δηλαδή. Είναι στόχος ζωής. Καλημέρα, Σωτήρη. Βάλτε αυτό εδώ πέρα στην τρύπα. Σωτήρη, δώσε λίγο μουσική για να πω κάτι στο Δημήτρη, εκτός αέρα. Ωραία. Την καλημέρα μας στην αδερφή της παίκτριας του Survivor, η οποία έστειλε μήνυμα και σήμερα. Ποια είναι η 112? Ναι. Αλήθεια? Βέβαια. Κάτσε, η αδερφή της είναι στο Survivor, της ναι, κοπέλας αυτής. Ναι, βέβαια. Δεν στέλνει αυτή από το Survivor τώρα σε εμάς, θα λιποθυμίσω. Αν το ξέρω και. Καταρχάς είναι σε εμάς, έτσι. Είναι στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι, okay. ναι. Η οποία, τι έδινε η προηγούμενη εκπομπή, ξέρουμε? Ένα αυτοκίνητο. Μόνο αυτό δεν έχει δώσει. Γιατί ακούω κάθε κινητά, λάπτοπ, τέτοια, τριήμερα, πενταήμερα. Εμείς παλεύουμε μόνοι μας. Αμφιγραντήρα, τι γράφει εδώ πέρα. Αμφιγραντήρα. Ο αμφιγραντήρας είναι για να αμφιγραντάρει τι? Ένα αυτοκίνητο. Σοβαρά, Σωτήρη, τι είναι ο αμφιγραντήρας? Για το σπίτι, κάτι για θερμοκρασία. Αυτό δεν έχει. Μια είδηση. Ναι, αυτό. Χθες έπαιζε τελικό κυπέλλου Γαλλίας. Παρί στη Ζερμέν. Με μία τρίτη κατηγορία. Με μία RBA. RBA, μπράβο. Νομίζω τρίτη κατηγορία. Άσημη και τα λοιπά. Ναι, ναι, έκπληξη μεγάλη που πήγε στο τελικό. Ναι. Και πόσο έλειξε? Η Παρί κέρδισε 2-0. Ναι. Το έχει παίξει όλη η κοινωνία over, φαντάζομαι. Μπορεί. Και στο φινάλε, οι παίχτες της Παρί κάλεσαν στην απονομή τους παίχτες για να σηκώσει το κύπελο μαζί με τον αρχηγό τους και τον αρχηγό της RBA. Υποκλίνομαι. Ναι, φωτογραφία. Και εγώ είδα τη φωτογραφία και πάξε να σου πω ειλικρινά. Ποιος είναι αυτός, ειλικρινά? Ναι. Δίπλα στον Τιάγκο Σίλβα είναι ο αρχηγός, ναι. Έτσι. Λέω ποιος είναι αυτός. Τους άλλους τους. Λίγο πολύ τους ξέρω τους άλλους. Καλά, η απάτη μεγάλη ποδοσφαιρική. Ο Τιάγκο Σίλβα κάλεσε τον αρχηγό. Αυτός εδώ. Αυτός εδώ. Αν έρθει στον ΠΑΟΚ φέτος, θα χαρείς? Βέβαια. Βέβαια, ρε φίλε. Τόσο μπάλα βλέπεις. Μεγάλη ποδοσφαιρική απάτη. Ναι, ναι. Μεγάλη ποδοσφαιρική φούσκα. Και αυτός και η μεγάλη ποδοσφαιρική φούσκα λέει είναι ο Φιρμίνιο. Μεγάλη ποδοσφαιρική. Σωστά. Ένα παλικάρι ναι, βλέπεις. Τεράστια ποδοσφαιρική φούσκα. Στα, θα τον δούμε. Στα κάτω του. Θα τον δεις του χρόνου. Ναι, ναι. Θα τον δεις του χρόνου. Σωτήρη, αν το έχεις βρει το κομμάτι, πες μου έτσι. Αν το βρεις, πες μου σε παρακαλώ πολύ. Α, το βρήκες. Το βρήκες, Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Πες μου κάτι άλλο. Πες μου άλλο ό,τι θες από εδώ πέρα και μετά να μαζευτεί ο κόσμος. Εδώ, παιδιά, ελάτε. Λίμπερο είναι, Τρόικα. Να μαζεύεστε σιγά σιγά. Πες τα ωραία τα λες αυτά. Πες τα. Είναι η Τρόικα εδώ πέρα σήμερα κανονικά. Τσορμπατζόγλου, Ασλαμής, Ισλαμάς. Κάποια στιγμή θα έρθει και ο άλλος. Κάποια στιγμή ελπίζουμε. Εντάξει, τον δικαιολογώ αυτές τις μέρες είναι εν ώψη βάφτισης. Εντάξει, την προετοιμάζει. Είναι την άλλη εβδομάδα, αλλά οκ. Okay, δεν. Εδώ πώς περιμένω το μεγάλο κατούριμα εδώ, στο NBA. Ξέρεις ποιο? Όχι. Ξέρεις ποιο? Μόνος του. Μόνος του να τους πάρει. Μόνος του. Να τους εξευτελίσει. Ποιος? Μόνος του. Τους, Λεμπρόν, τους Warriors. Την Liverpool. Την Liverpool του NBA. Αυτό περιμένω. Ποια είναι η Liverpool του NBA, ρε? Ο Λεμπρόν είναι η Liverpool. Ποια είναι η Liverpool του NBA? Ο Λεμπρόν είναι η Liverpool και έχει μετοχές. Άστο. Αχ, κατάλαβες ποιο. Ο Λεμπρόν τους κατάλαβες. Θέλω, το ο περιμένω πως και πως. Δηλαδή, ψήνομαι να πουλήσω το σπίτι μου, να πάω να δω έναν αγώνα και να γυρίσω. Και να κοιμάμαι μετά το πέρα στο μπαγκάκι κάτω. Το πρωί να περνάει ο Σωτήρης να μου λέει πάρε ένα κουλούρι, ρε βλάκα. Πάρε. Βλάκα δεν με λέει, εντάξει. Αχ,
γεια σου ρε Λικουρέζο με τους μεγάλους έρωτές σου. Θες να δώσεις χορηγούς και μετά να πούμε τέτοιο. Και μετά να πούμε το διαγωνισμό που έχουμε. Ναι. Που είναι στην ουσία κατά κάποιο τρόπο διπλός. Έτσι. Άιντε, πάμε λα. Ποιοι μας στηρίζουν πρώτη ώρα. Όποιον εξφέρεται μαζί μας. Είναι μαζί μας και σήμερα θα συμμετέχει. Ναι. Κάθε μέρα. Είναι, ναι, και σήμερα συμμετέχει. Καταστήματα Παύλου Μέλλα 11 στο κέντρο. 26 Οκτωβρίου 28 στα δικαστήρια. Πολυτεχνείο 23 στην Ευκαρπία. Ρεγκίνα, είδη αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Ρεγκίνα, τα κορυφαία σε επιλεγμένα καταστήματα. Και Mr. Gold. Και σήμερα, πάρα πολλές επιλογές. Για δύο πίτσες κανονικές 52 εκατοστών, 6,90. Για τρεις πίτσες, 9,90. Τρεις μεγάλες, 93 εκατοστών, μόνο 11,90. Mr. Gold, Σικές, Μεσολογγίου 2, μετά το κήπεδο του ΒΑΟ. Delivery στο 2310-62-85-86. Και για κέντρο για Σικές, Νεάπολη, Αμπελόκηπους, Πολύχνη, Μετέωρα, τα πάντα. Δεν ξέρω γαλλικά, βοήθησε με λιγάκι. Gracias, Portondo, Señor Manolo. Σιγά μην είναι τουρκικά. Το gracias το φαντάζομαι, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Περτόντο τι είναι, ευχαριστώ, ευχαριστούμε. Περτόντο. Περτόντο μήπως είναι για όλα. Λέω τώρα, εγώ δεν γνωρίζω. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει σήμερα η Τρόικα για εσάς. Έχουμε διαγωνισμάρα, όπως χθες σας υποσχεθήκαμε. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα. Απόψε είναι στο θέατρο Αυλαία ώρα 9 του αριστουργήματος του David Auburn Proof. Proof σκηνοθετεί ο Δημήτρης Μιλωνάς, το αριστούργημα του David Auburn, το οποίο ίσως κάποιοι από εσάς το είδατε το 2005 στον κινηματόγραφο με τους Gwyneth Paltrow και τον συμπατριώτη του Gareth Bale, τον Anthony τον Hopkins. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Θεούλης Χρήστος Βαλαβανίδης. Έτσι, και να πω προσωπικά κάτι, θα ήθελα να δω έστω για μία ώρα να συνυπάρχουν στη σκηνή ο Anthony ο Hopkins με τον Χρήστο τον Βαλαβανίδη, και τι δεν θα έδινα. Μαζί του, δηλαδή δίπλα στον Χρήστο Βαλαβανίδη, η Ελεάνα Στραβοδήμου, η Άννα Ελεφάντη, η οποία έχει κάνει και τη μετάφραση του έργου. Ο Χρήστος Καπενής, συμμετέχει η Γκέντι Κούση. Απόψε, θέατρο Αυλαία, στην καρδιά της πόλης, πλατεία Χάνθ, ίσως από τη Μισκή, ώρα 9. Είτε τηλεφωνικά, καλή στη Μαριλίζ, 2310-287-38, είτε SMS-ικά, FM κενό, ονοματεπώνυμο δίπλα θέατρο, αποστολή στο 54526 με μια καλημέρα ή κάποιο άλλο σχόλιο. Χρέωση μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του φόρου κινητής τηλεφωνίας. Όσοι δεν κερδίσετε, δηλαδή απλά συμμετέχετε και δεν κερδίσετε, δεν είστε οι δύο νικητές, θα καβατζώσετε δωροεπιταγή αξίας 50 ευρώ από τα Opticon Express, την οποία και εξοφλείτε εκεί. Πάτε ας πούμε και παίρνετε γυαλί που έχει 65 ευρώ και δίνετε 15 ευρώ. Αν έχει 70, 20 ευρώ. Τόσο μα τόσο απλά. Αλλά υπάρχει και κουιζάκι που δίνει γυαλιά από τα Opticon Express για αυτούς που δεν μπουν για θέατρο, δεν γουστάρουν. Λοιπόν, Χρήστος Βαλαβανίδης. Πάρα πολύ καλός. Ναι, λατρεμένος. Δεν σχολιάζω, λατρεμένος. Λατρεμένος. Δικός μας, να το πω έτσι. Ξεκάθαρα δικός μας. Απίστευτη σκηνή, ιστορική σκηνή στο ελληνικό σινεμά, όπου χορεύει με τον Κωνσταντίνο Τζούμα. Είναι ένα χορευτικό ντουέτο. Κωνσταντίνος Τζούμας, τεράστια μορφή προσκυνώ, με Χρήστο Βαλαβανίδη. Από ποια ταινία, η οποία έμεσα συνδέεται και με το ποδόσφαιρό μας. Γράφεις τον τίτλο της ταινίας και διεκδικείς ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express, τα οποία τα καβατζώνεις είτε το κατάστημα στην Νέα Ευκαρπία, δυτικά, στην New Ευκάρπια. Είπε κάτι ο Ζαγόρας πρόσφατα, ότι η Νέα Ευκαρπία εκεί, το κέντρο ειδικά, είναι γεμάτο σουβλατζίδικα, ζαχαροπλαστεία και καφέ. Αυτό, τίποτε άλλο. Είναι. Καλά που είναι, λέει, το Opticon Express και σπάει λίγο η μονοτονία. Βέβαια, καλέ μου Γιώργο, λίγο πολύ όλη η Ελλάδα. Αυτό δεν είναι. Τι βλέπεις κάτι άλλο. Αυτό έχω κουραστεί. Εντάξει. Και καμιά κινητή τηλεφωνία. Μου ήρθε να κάνω με το, ας πούμε. Αυτό. Ή από το άλλο κατάστημα στο κέντρο, 26 Οκτωβρίου 28, απέναντι από τα νέα δικαστήρια. Αυτό είναι κέντρο απόκεντρο, κάπως ας το πούμε, με μια τάση, μια ροπή προς την Δύση. Και το άλλο είναι downtown, μέσα στον πολιτισμό, Παύλου Μελά 11, περίπου 25 μέτρα, κατεβαίνοντας από την Τσιμισκή, την Παύλου Μελά, στο δεξί σου το χεράκι. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526, συν ό,τι άλλο θέλεις να μας πεις, να σχολιάσεις κτλ.
Μάριε, πες μας λίγο για την επίσκεψη του Κάρολου. Ειδικά για αυτό το δείπνο στο οποίο θα δειπνήσει η Καμίλα μαζί με την Περιστέρα. Ναι, μια ωραία γυναίκα, μια ωραία νέα γυναίκα, η Περιστέρα, μου αρέσει, ωραία γυναίκα, ωραία γυναίκα με μια... Στο ζωολογικό κήπο θα πάνε. Και μάνα και αδερφή και αγάπη εσύ, τόσο απλό. Ορίστε, δεν το καταλαβαίνω. Η Καμίλα με την Περιστέρα. Δεν ξέρω δεν είναι δείπνο αυτό ρε φίλε. Εκεί θα γίνει. Πού να γίνει, η Καμίλα με την Περιστέρα. Πού να Το χιούμορ αυτό σας λέει φίλο σου, πάω ξύσεις στο Facebook να αυτό για να ξέρω, ναι. Καλά, δεν σχολιάζω ποια από τις δύο, έτσι δεν, οκ. Okay. Εννοείται Καμίλα Πάκερ Μπόλς. Περιστέρα είναι... Μ' αρέσει πολύ Περιστέρα. Είναι, εντάξει. Η οποία, πώς το λένε τώρα, Μπέτι, στο μοντέρνο. Δεν είναι τώρα. Αλλά Μπέτι είναι Περιστέρα. Μπέτι είναι λίγο νεοφιλελέ. Είναι νεοφιλελέ, το λέμε. Εμείς είναι άστο, μακριά. Μακριά. Σωτήρης Δασκαλάκης κόβει το χαλί μας, ναι, με ευλάβεια. Τέλος. Έχει έτοιμο ήδη εδώ και 7-8 λεπτά. Με το που το ζήτησα, το ετοίμασε ο Σωτήρης Δασκαλάκης, του οποίου έχετε τις καλημέρες και τις ευχές για μια όμορφη Τετάρτη. Πατάει ένα κομμάτι. Νομίζω στη σημερινή μέρα, στο σημερινό πρωινό, δεν ταιριάζει άλλο κομμάτι στην Ελλάδα και στον Έλληνα. Πάμε, ρε Σωτήρη. Τι ρώτησε ο Δημήτρη? Όχι, οι παοκτσίδες μην ανησυχείτε, δεν είναι για τον επερχόμενο τελικό του κυπέλου. Δεν έχει να κάνει με εσάς. Με χάλια την πατρίδα μας έχει να κάνει. Στα χάλια, σου, ρε Φουκάρα. Με την Ελλάδα μας. Μην γυρίσετε πίσω. Τόσο απλά. Μην γυρίσετε πίσω. Το φωνάζει ένας λαός ολόκληρος. Μείνετε εκεί που είστε. Δεν είστε ούτε για τα χαρτιά υγείας. Δεν κάνετε ούτε για το χαρτί υγείας στον Λίμπερο. Πολύ δράμα ρε φίλε. Συγγνώμη ρε Σωτήρη, όταν βλέπεις φωτογραφίες του Αλέξανδρου Λικουρέζου με την Αντάσα Καλογρίδη, δεν νομίζεις ότι είναι η κόρη του? Εγώ ακόμη δεν μπορώ να το συνηθίσω. Νομίζω ότι είναι η κόρη του, ξέρεις, μπερδεύομαι. Λοιπόν, τέτοια ξεφτύλα δεν αντέχεται. Σε στιγμές κρίσιμες για το έθνος, ναι, σε στιγμές που διακυβεύονται τεράστια εθνικά θέματα, να μην περνάτε στον τελικό της Eurovision. Η συγχωρεμένη γιαγιά μου, η Γλυκερία, στην παραγκούλα της, στην Άνω την Τούμπα, έλεγε «Δεν αντρέπουστη!» Πραγματικά, δεν αντρέπουστη! Μην γυρίσετε πίσω! Εσείς θα τρελαθούμε! Τους φάγαν τα συμφέροντα, ρε! Γιάννα out! Μποτία in! Γιάννα out! Μποτία in! Και είναι και φαβορή. Η Ελένη Μποτία είναι φαβορή. Να λιποθυμήσουμε. Να έρθει η Ελένη Μπούντου στην επόμενη Eurovision. Χάνει ακόμη 2 κιλά η Ελένη. Την βάζουμε και στο τραπέζι και την τραβάμε. Απ' τη μια άκρη εγώ, απ' την άλλη ο Τσορμπατζόγλου. Όχι του προκρούστη τραπέζι, του επιμικούστη. Θα πάμε στο πρώτο break της σημερινής εκπομπής. Μην ξεχνάς, δίνουμε και δώρο γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Χρήστος Βαλαβανίδης με Κωνσταντίνο Τζούμα. Η περίφημη σκηνή του χορού. Σε ποια ταινία είναι, η οποία συνδέεται έμεσα με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δύο διπλές, proof, παραστασάρα, πρεμιέρα απόψε, θέατρο Αυλία. Με Χρήστο Βαλαβανίδη, Ελεάνα Στραβοδήμου, Άννα Ελεφάντη, Χρήστο Καπενή και Γκέντι Κούση. Στο θέατρο Αυλαία, FM κενό, ονοματεπώνυμο δίπλα θέατρο, αποστολή στο 54526 ή τηλεφωνικά στο 2310 287 και 3 οκτάρια. Επιστρέφουμε, Δρυμύτερη.
Μαζευόμαστε σιγά σιγά από το διάλειμμα. Μαζευόμαστε σιγά σιγά εδώ. 107,4 λίμπερο εδώ. Ξεκινήσαμε. Πάμε. Δεύτερο μισάωρο εκπομπής εδώ με Σωτήρη Δασκαλάκη. Είμαστε τρόικα. Ενωμένοι, δυνατοί, ισχυροί. Με την ανανέωση την πρώτη, φάνηκαν τα μηνύματα που ήρθανε. 764, λατρεμένε μου. Στείλε τη συνέχεια. Το διαβάζω. Εσύ μας ξεπαρθενιάζεις σε μεσικά. Καλημέρα, παιδιά. Μάριε, είμαι το παιδί που μιλούσαμε έξω από το χα. Βρες μαγαζίρε, σκύλε. Χαλαρό. Κουτουρού. Εσύ. Χαρούμενο. Έξω από το χα χθες το βράδυ. Ανατολική Θεσσαλονίκη. Χάσκι. Ωραίο μαγαζί, στυλάτο. Από το σπίτι που έμενες και έφυγε. Σε παραδέχομαι, ρε σκύλε. Από το χαμπανέρα. Και έλεγα, εδώ το είχα. Σιγά μην έλεγες χαμπανέρα, εσύ ούτε ξέρεις τι, πού είναι, τι... Πού είναι το χαμπανέρα. Αν το βρεις, ρε φίλε, έχει πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο. Πού είναι. Σοφούλη. Σοφούλη, πάρτα. Άιντε, αεκάρα. Άιντε, αεκ. Λίγο ήθελε να ξεσπάσει. Άιντε, αεκ. Δεν ήθελε πολύ. Ένα κλικ και ήθελα και να. Συγγνώμη. Την επιθυμία του. Συγγνώμη, το Σοφούλη, πώς το είπες. Ειλικρινά, πώς ήρθε. Κοντά είσαι. Είναι από τη Σοφούλη. Ναι, είναι επί τη Ανθέων. Περιοχή Σοφούλη, ρε. Νυν Γεωργίου Παπανδρέου. Ναι, είπα σε ποιο δρόμο, έτσι. Είναι από τη γωνία Σοφούλη με Ανθέων περίπου 200 μέτρα. 200 μέτρα σίγουρα. Ανακοίνωσε Φαλκάο η Σεβίλη. Στείλε τη συνέχεια. Ένα πολύ πολύ ωραίο παλικάρι, στυλάτο, με ωραία κοπελιά. Είμαστε, λέει, μαζί. Ποτέ το δεν θυμάμαι, μου είπα καιρό, πόσο κτλ. Θέλω, Μάρια, λίγο να χάσω, λέει. Γιατί έχω πάρει κιλά κτλ. Είμαι, λέει, στη σχέση μέσα και πήρα κιλά. Φαίνεται πρέπει να είναι καιρό με την κοπέλα. Γιατί αν, στο πρώτο διάστημα χάνεις κιλά. Είσαι ερωτευμένος, θες να αρέσεις. Όταν έλα, πάμε παρακάτω, ρε. Όταν δες το γαϊδαρό σου, εκεί παίρνεις κιλά. Τι εννοεί τώρα αυτή η κυρία εδώ πέρα. Ο Θουβού στέλνει τεράστιο μήνυμα. Μην διαβάσεις. Σωστή απάντηση. Μην διαβάσεις. Σωστή απάντηση στέλνει η κοπέλα. Η Κατερίνα, την διαβάσουμε. Κουρία τραγουδάνε μην... ακόμα Κατερίνα Κοντίδου. Λοιπόν, σαν το χέρι ανθρώπου από την ταινία Avatar ήταν. Κλαίω, λέει ο Θουβού, για το χέρι που σχολίασε η Μπούντου τη Γιάννα Τερζή. Ρε φίλε, είναι τραγική το τραγούδι, είναι άχρωμο, άγευστο, άοσμο. Εντάξει, είναι γελία η κατάσταση Eurovision. Στείλε κάτι λίγο πιασάρικο, να έχει κάτι, να έχει ένα-δύο αγκίστρια που λέμε, να έχει κάποια hooks, να είναι λίγο κάτσι, λίγο πιασάρικο. Αυτό είναι μια παγερά άγευστο, άχρωμο, άοσμο. Τι είναι άοσμο. Το αγκίστρι στο τραγούδι, Μαρία, εγώ που δεν ξέρω. Να έχει κάτι που να τσιμπάς. Κάτι, ένα σημείο, μια νότα, έναν ήχο, κάτι που να τσιμπάς. Όπως το number one. Μπράβο, ας πούμε, εκεί το solo, η λύρα, ας πούμε. Είναι κάτσι σημείο, είναι αγκίστρι, καλό. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί μας, δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της παραστασάρας Proof. Απόψε, θέατρο Αυλαία, ώρα 9, το αριστούργημα του David Auburn, το οποίο έχει μεταφερθεί και στον κινηματόγραφο, με Gwyneth Paltrow, Άντωνι Χόπκινς, με Χρήστο Βαλαβανίδη, τον μικρό αυτόν θεό, τον λατρεμένο Χρήστο Βαλαβανίδη, στη σκηνή. Και έχουμε βάλει και quiz με το οποίο δίνουμε ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Χρήστος Βαλαβανίδης, Κωνσταντίνος Τζούμας. Είναι μια ιστορική σκηνή στο ελληνικό σινεμά που κάνουν χορευτικό ντουέτο οι δυο τους. Ποια είναι η ταινία η οποία έμεσα συνδέεται και με το ποδόσφαιρό μας. Μέχρι στιγμής, μία σωστή απάντηση από την αγαπητή Κατερίνα. Απαντάει πολύ σωστά. Ενώ η Μαρία λέει καλημέρα, μπαίνει για θέατρο και η Κατερίνα μας λέει καλημέρα. Έτσι. Και έξω στην Καϊμαριλίζη υπάρχουν συμμετοχές. 2310-287-888 τηλεφωνικά. SMSK FM και νομίζω αποστολή στο 54-526. Οι χαμένοι καβατζώνονται δωρεπιταγή από το Opticon Express. Κάτι με ρώτησε Δημήτρη, τι άλλο θες. Ο 515, σαν σήμερα είναι η επέτειος από το 6-2 στη Φιλαδέλφια. Ο Βοσκαρίδης που παίζει, θυμάται κανείς το σόλο Πετρολούκα Χαλκιά. 1-1, κάνει λάθος το σκορ να υποθέσω. 6-2, τελευταίο μάτς του Μπάγκεβιτς. Α, sorry. Δεν ξέρω αν είναι σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο. Έχασε τελευταίο μάτσο Μπάγκεβιτς 6-2 στην ΑΕΚ με δύο γκολ του Βοσκαρίδη. Νόμιζα θέλει να στείλει τον τελικό και κάνει λάθος. Συγγνώμη. Ο Βοσκαρίδης είναι πού είναι? Στην Κύπρο, με κάτι ακαδημίες ασχολείται. Στο μικρό. Στέφανος. Στέφανος Βοσκαρίδης. Θυμάται κανείς το σόλο του Πετρολούκα Χαλκιά? Αυτό τι είναι, ειρωνικό τώρα να υποθέσω. Νομίζω. Έχω εντάξει. Αν η Φουρέιρα είναι ΑΕΚ και πάρει την Eurovision, θα κάνουν ντοκιμαντέρ όπως για το 68. Ρωτάει ο Ρωμανίστα, πιστός ακροατής, τροϊκόσκυλο και ασλαμόσκυλο, από την Δυτική Αττική, η οποία θα διασπαστεί έτσι ως εκλογική περιφέρεια. Θα γίνει 3-4. Βορράς, νότος κτλ. Γιατί είναι τεράστια. Είναι το κορυφαίο. Η μισή Ελλάδα. Αν στέλναμε το Λουτσέσκου στη Eurovision, θα ήμασταν τελικό με ένα τραγούδι λιγότερο.
Να πω κάτι. Μου έδειξε ο Σωτήρης. Μου λέει, έλα, έλα τώρα. Φωτα... Σωτήρη, πού είναι να το δουν τα παιδιά, ρε, εσύ? Την είδανε. Το είδες αυτό, Δημήτρη? Με το ναι. Πασχάλη Τερζή, με το όπλο που μπουκάρει μέσα. Ναι. Κλαίω. Γεια σου, ρε σκύλε δασκαλάκι. Γεια σου. Σαμποτάζ, ρε φίλε, σαμποτάζ. 764, μεταφέρω στον Χρήσανθο τώρα στον αέρα. Είσαι Αριανός. Μου λέει, Ασλαμά, σε πάω πάρα πάρα πολύ. Λέω τον Τζαλτίδη. Καλό τον πάω, ρε Αριανός. Ωραίος, ωραίος. Όταν φωνάζει πολύ εκεί λίγο. Στείλε τη συνέχεια. Μιλούσαμε, λέει, έξω από το Χα Μπανέρα. Στείλε τη. Αν δεν υπάρχει άλλο, άστο, ναι. Αν εκεί τελειώνει, μην στείλει συνέχεια. Έχει μπάσκετ σήμερα. Μπάσκετ έχει σήμερα. Και βόλι και handball, τα πάντα έχει. Άρης Ρέθυμνο χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Τελικό κυπέλλου Ιταλίας έχει. Γιατί δεν έχει ενδιαφέρον, Μάρια? Άρης Ρέθυμνο. Ναι. Δεν σώθηκες. Α, δεν σώθηκε ο Άρης. Μία νίκη δεν μου λέγατε ότι θέλει τόσο καιρό εσύ. Μάρια. Ναι. Ο Άρης πάει να μπει στα playoff. Αυτό μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία δεν ξέρω αν θα είναι. Sorry, αλλά αν κερδίσω σήμερα και χάσεις από τον Πανιόνιο, είμαστε στις 5 νίκες. Και τελευταία αγωνιστική που παίζεις. Στη Ρόδο. Και ο Πάοκ αποδέχεται το Φάρο. Αν λοιπόν κερδίσω και στη Ρόδο, ο Μάριος πληρώνει. Με ενδιαφέρει. Άρα εγώ σήμερα τι θέλω, να χάσει ο Άρης? Τι παρακαλάω σήμερα? Να χάσει τελευταία αγωνιστική ο Πάοκ. Έτσι όπως τα έφερες. Εσύ δεν πληρώσεις. Πώς το κατάφερες να πάει στο 5? Όχι, καταφέρνει γιατί εσείς με βάλατε σε ένα λούτσο το οποίο δεν έχω καμία σχέση, δεν ασχολούμαι, το συχαίνομαι, δεν θέλω. Μετά από 5 μήνες δεν μπορείς να αλλάξεις τώρα το πεπρωμένο. Ο 4-4-1 βρίσκει την ταινία. Ακόμα, ναι. Ρε Τζούμα του Βορρά. Η πιο μεγάλη τιμή μου έχουν κάνει, έτσι. Τζούμα του Βορρά, ναι. Θέλω γνώμη για όλη η Λαζαρίδου. Δεν θέλω γυαλιά, είμαι από Αθήνα. Η Όλια Λαζαρίδου πριν 60 χρονών. Τώρα. Λατρεμένε, 4-4. Ηθοποιάρα. Ηθοποιάρα και δικιά μας. Τύπησα αλητία. Μεγάλη όλη η Λαζαρίδου. Και ωραία γκόμανα στα νιάτα της, έτσι. Και τώρα δηλαδή μετράει. Σαν γυναίκα, ναι, ωραία τύπησα. Την είδα στο θέατρο πριν 2 χρόνια εδώ στο Φαργκάνι. Στο Γεωργίου Βυζινού. Αν πηγαίναμε με το τραγούδι Χάρτινο το φεγγαράκι, θα το σηκώναμε κιόλας. Εννοείται, ρε φίλε. Το κομμάτι είναι απλησίαστο. Το κομμάτι είναι απλησίαστο. Δεν σχολιάζω. Τι μου λες τώρα. Εντάξει. Αυτοκτονικές επιλογές, μωρέ. Έκανε μπαμ αυτό ότι δεν είχε κανένα χαΐρι, κανένα μέλλον. Η τραγουδίστρια από την Ελβετία άναψε πυρσό στη σκηνή. Λέτε να φάει μείον 3 και να αποκλειστεί από το τελικό. Καλό. Στείλε μας τέτοια αποδόσεις. Α, έχει κι άλλο ημιτελικό, ε. Έχει κι άλλο ημιτελικό. Ναι, γιατί η Κύπρος ήταν πρώτο φαβορή μέχρι κάποια στιγμή. Μπάσκετ σήμερα. Ο 739, Δημήτρη, ναι. Κάτι για ένα θέμα έβαλες, έτσι. Paris Saint-Germain εναντίον Les Herbiers. Έτσι, ναι. Έτσι γράφεται, ναι, ναι. Και προφέρεται Herbiers. Δηλαδή, μια ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Γαλλίας, της Α' Εθνικής που λέμε, ναι. Εναντίον μιας ομάδας της τρίτης κατηγορίας της Γαλλίας. 7-39, αυτό που μου ο Δημήτρης και τη φωτογραφία μου πραγματικά με συγκίνησε. Και εγώ μου βλέπω τη φωτογραφία και λέω, αυτός ποιος είναι που σηκώνει το κύπελο. Το Σάββατο, ρε, τώρα ο Βιερίνη, άμα το σηκώσει ο Πόχ, θα πει τον Σιμώ, εσύ, αλλά και εσύ. Θα καλέσει τον Αντρέ, ναι, είναι και συμπατριώτες. Βέβαια, και πολύ καλές σχέσεις. Και καλά θα κάνει. Εντάξει. Αυτό που λέει με τους, που γίνεται η εισαγγελική έρευνα με τους Σέρβους. Ότι... Θα κατεβούν εσύ, δεν νομίζω. Να κατεβαίνουν Σέρβοι ή να κατεβούν, δεν νομίζω. Ονομαστικά είναι τα εστία, σου ψάξουν. Μάλιστα. Τι γίνει και πώς είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Τι ώρα είναι αυτά σήμερα, Άρης, τι ώρα. Ναι, άμα έχει διαρκεία, ο Σέρβος δεν μπορεί να πάρει. Εννοείται, δεν είναι. Είπα εγώ κάτι, όλα, δεν είναι. Φίλε, 739, μην το ξαναστέλνεις. Ήρθε 2 φορές το ίδιο μήνυμα. Κάτι θες να πεις, αλλά κόβεται. Μην χρεώνεσαι, ναι. Αν θες μετά το 3 κατηγορία της Γαλλίας, στείλε την συνέχεια. Λοιπόν, στο μπάσκετ σήμερα, καταρχάς έχει ο ΠΑΟΚ στα τμήματά του, έχει 4 παιχνίδια σήμερα. Έχει μπάσκετ ανδρών, έχει βόλεϊ ανδρών, έχει handball ανδρών, έχει και handball γυναικών. 4 παιχνίδια. Εκεί από τις 6 μέχρι τις 7 είναι όλα. Για τελικούς, ημιτελικούς, play-off, αυτά και τα λοιπά. Περίμενε, περίμενε. Το καυτό μάτς δεν μου είπες, το άφησα στο 0-0, στο ημίχρονο. Τι έγινε σου όνση χθες? 0 είναι Southampton. Άντερες, μπράβο. Μπράβο. Sorry, όχι με κακία για τους όνους. Πρέπει να διακόπηκε κάποια στιγμή. Το είδα για περίπου 10 λεπτά τα τελευταία 10 του πρώτου μηχρόνου. Το άφησα εκεί στο 0-0. Άρα ο Γκαμπιαντίνη έβαλε τον κόλ, να δεις ποιος το έβαλε. Ο Γκαμπιαντίνη, ας βοηθήσει κάποιος, είναι γιος του Μάρκο Γκαμπιαντίνη, του Αγγλοϊταλού που έπαιζε στην Derby County και στη Σάντερλαντ. Αυτός είναι. Παικταράς, πολύ ωραίος παίκτης. Μάρκο Γκαμπιαντίνη. Είχε σκοράρει, αν δεν κάνω. Όχι, ναι. Είχε παίξει ο τελικό. Στο 72 Γκαμπιαντίνη. Μηδέν είναι Southampton. Και βαθμολογία τώρα είναι 16 Southampton 36, 17 Χάντρεσφιλ 36, 18 Σουόνς 33.
Και έχει ένα μάτς. Παίζει Chelsea Huddersfield. Ναι. Σήμερα. Είναι ξαναβολή αυτό. Με ποιον παίζει Swansea την τελευταία αγωνιστική. Και Huddersfield Arsenal. Ναι, άρα η Huddersfield μπορεί να μην πάρει βαθμό. Swansea Stoke. Εσύ το λέω, ε. Άρα έχει ενδιαφέρον. Εσένα το λέω, ε. Και Southampton City. Πάρε, και Southampton μπορεί, ναι, να μην. Πάρε την Brighton την Κυριακή. Γιατί τότε να θα πάρει τη Leicester. Για να είσαι ήσυχος. Πάρε την Brighton, θα δούμε του χρόνου Αστέρα Τρίπολη Λίβερπουλ. Το λέω εγώ με αγάπη στο λέω. Δεν με συμπάθεια. Θα το δει αυτό γιατί η Λίβερπουλ θα πάρει το Champions League, Μαρία. Στο λέω με συμπάθεια, με αγάπη σα το λέω. Δεν το λέω με μίσο. Και την Brighton θα κερδίσω. Ναι, και την Brighton και την Τέντε. Ναι. Και τη Real. Σίγουρα και τη Real. Τώρα η Real, ναι, περιμένει, ναι. Εσύ με ποιον πει πάμε Champions League. Χαβαλέ είναι. Εγώ μια χαρά ξεκουράζομαι φέτο. Και χτίζω για του χρόνου. Θα δει του χρόνου τι έχει να γίνει. Και εγώ 4 χρόνια ξεκουράστηκα για να χτίσω για του χρόνου. Παιδιά, άμα διακόπτω να τα πείτε μόνοι σας αυτά τα διακοπές που έχετε, να με ενοχλώ να φύγω. Όχι καθόλου, δεν είναι. United Watford, ε. Ακόμα φαβορή Κύπρος στην Eurovision. Όλα 5 η ώρα. Ναι, τρελό φαβορή, ε, η Φουρέιρα. Δαχτυριντιντή κομμάτι, ε. Πώς λέγεται? Δεν ξέρω. Το κομμάτι. Άρα έχουμε μπασκετάκι σήμερα. Ωραία. Έχουμε βόλεϊ στις 7. Σε κατάμεστο γήπεδο, ο Ολυμπιακός θέλει να σηκώσει το πρωτάθλημα. Κόντρα στον ΠΑΟΚ. Τι ώρα αυτό, 7. Ναι. Handball. Πώς λέγεται το handball στα ελληνικά? Χειροσφαίρις. Ναι. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ημιτελικός. Και το άλλο, Δούκας Ολυμπιακός. ΑΕΚ κέρδισε τον ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι. Κάτσε, τι είναι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ σήμερα? ΑΕΚ ΠΑΟΚ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ναι. Α, εδώ μέσα σας πήρε η ΑΕΚ. Ναι. Μάλιστα. Και το άλλο είναι Δούκας Ολυμπιακός, νομίζω. Ναι. Ο Ηρακλής πότε παίζει play-off στο μπάσκετ? Τρελή δήλωση, από την Τρανς, με τον Νίκο Καρανίκα. Τον γουστάρω, ακουμπάει την ψυχή μου. Μπορεί να μας πει ότι παίζει ο Ηρακλής μπάσκετ με την Πάτρα? Ο Ηρακλής μπάσκετ, δεν έχω ιδέα, φίλε. Δεν έχω ιδέα. Ηρακλής και μπάσκετ. Τι, okay. Διαμαντίδης, Παπαδόπουλος, Χατζηβρέτας. Ειδικά Διαμαντίδη, μη μου λες. Το καλό το παιδί. Γιατί? Που ήρθε να παίξει εναντίον μου σε εκείνο το παιχνίδι. Άστο. Τι. Το καλό το παιδί. Έπρεπε να μην παίξει. Που ήρθε στο Ιβανόφιο να παίξει εναντίον μου. Όταν ακούω όλοι καλά παιδιά, καλά παιδιά, καλά παιδιά. Είπα τον Αλεξάνδρη προχθές, μην μιλάς. Τι είπα εγώ? Μην μιλάτε. Εσύ έκανες Βαγγέλη, καλά λέει. Ο Αλεξάνδρης που πήγε να. Ο Αλεξάνδρης δεν έφυγε τρεις μέρες το μάτς. Ο Διαμαντής έπαιζε όλο τον χρόνο. Την άλεγε στο τελευταίο μάτς. Παιδιά, δεν πάω να παίξω πάνω. Είμαι κρυωμένος. Για το Παναθηναϊκό δεν έχει κανένα νόημα το μάτς. Είμαι κρυωμένος. Πονάει η μέση μου. Ποιο θα του έλεγε το παραμικρό? Δεν καθυστερημένο, ρε. Τι λες, ρε. Ποιο θα του έλεγε το παραμικρό? Έλα τι τώρα, λες, ρε. Άντε, άντε. Αυτά, εντάξει, ξέρει, άστο. Άντε. Αυτόματα καλά σας, παιδιά. Δικά σας και τα δικά σας δικά σας. Καλά παιδιά, όλοι καλά παιδιά. Δηλαδή η καλοσύνη που πρέπει να φανεί κάποιος σε μια δύσκολη στιγμή. Άντε, δεν μιλάς όλο τον χρόνο για τον μπάσκετ, μην ξέρω για Μαντίδη. Πάλι Α2 μένεις με τα εγκλήματα που γίνονται. Άντε και δεν μιλάς, δεν ανήκει, δεν λες κουβέντα. Σου είπα εγώ κάτι. Κότα. Να παρέμβει ο Κώστας ο Κούσης. Γιατί σου είπα εγώ κάτι. Άλλη κότα αυτό. Φιλαράκι μου. Μπροστά δεν τα λέει. Τι είσαι, και μπροστά τα λέω. Τα γράφω κιόλα, τα βλέπω. Μπροστά δεν τα λέει. Καταρχήν, ποιο έγραψε την ανακοίνωση αυτή του Εραστέχνη Ηρακλή χθε? Τι έλεγε? Καταρχήν, δύο πράγματα. Ένα, έχει τη ημερομηνία λήξη στον Ηρακλή. Όλε οι ομάδε λένε Άρης 1914, Πάο 1926. Ηρακλή 1908, Παύλα 2008. Τι πέθανε είναι εκεί. Έτσι γράφει την επίσημη ανακοίνωση. Θα σα τη δείξω. Μοιραίο λάθο. Τι? Μοιραίο λάθο. Τι μοιραίο λάθο. Και το άλλο το καλύτερο, περίμενε. Γράφει, βγάζει ανακοίνωση, ρε φίλο Ηρακλή. Ναι. Έτσι. Ναι. Πού είναι, την έχασα τώρα. Για ποιο θέμα? Για ένα θέμα, δεν ξέρω γιατί. Να το, αυτό που λέω το 1908-2008. Είναι σαν το Σαΐνι, ρε. Το μήνυμα θα αυτοκαταστραφεί. Ο Ηρακλή 1908, Παύλα 2008. Ότι είναι σημερινό, ρε παιδί μου. Τονίζεται. Α, 2008! 2008! Α, 18, το 8, ναι, σου. Και έχει ανακοίνωση και λέει. Αδυνατούμε να πιστεύουμε ότι παρεμβαίνετε. Ρε παιδιά, με αλφαγιώτα. Με κεφαλαία κιόλα το έχει, Μάριε. Εσείς ναι, ναι, παρεμβαίνετε. Τον βε. Τον βε το χειμώνα. Δεν ξέρετε αυτά. Δες, περίμενε. Παρεμβαίνετε με έψιλον. Και μετά γράφει. Σας ενημερώνουμε ότι σεν. Όχι δεν. Σεν. Και στο είναι έχει τελεία. Και στο είναι έχει τελεία. Έψιλον τελεία. Ναι. Έλα δηλαδή, μωρέ, εντάξει τώρα. Εσύ δεν έκανε. Όργια. Εσύ δεν έκανε. Όργια έκανε. Και με ξεφωνίζαν οι αυτό εδώ. 10 εκπομπές έκανε αυτός. Έτσι. 10 εκπομπές έκανε! Τότε με τη City, ναι. Κάθε μέρα γι' αυτό έλεγε. Τότε με τη City. Αλλά ναι, το έχω το συλλεκτικό. Θέλω να μου δώσει το πάρει. Δώσ' το να το βγάλω αντίγραφο και στο δίνω. 2.000. Στορκίζομαι. 2.000. Το βγάζω αντίγραφο και στο δίνω. Μην το δίνεις. Και στο δίνω. Σιγά μην το δώσω. Η Έλλη Κοκκίνου έχει να δώσει. Η Κοκκίνου χώρισε με τον Πόγρι. Πάμε στο διάλειμμα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα για την Τρόικα.
Τρόικα εδώ στον Λίμπερο. Για λίγο ακόμα εδώ μαζί σας. Μια και από τον Αύγουστο ο Τσίπρας λέει ότι φεύγει. Τέλος. Και μνημόνια και τρόικες και όλα. Τελειώνουμε. Σας αφήνουμε. Τώρα με τις συντάξεις που θα μειωθούν δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά με τις τρόικες θα την παλέψει. Δεύτερη ώρα λοιπόν εδώ στην Τρόικα με Petit Palais, το πιο σύγχρονο all day restaurant bar στην πόλη. Από το πρωί με το πιο πλούσιο πρωινό και στην πορεία της ημέρας με σαλάτες, με εξαιρετικές επιλογές σε ζυμαρικά, με χειροποίητη πίτσα, με ανεπανάληπτους συνδυασμούς και όλα αυτά με τις κορυφαίες ετικέτες κρασιών. Εθνικής αντιστάσεως 39 με περικλαίος γωνία, τηλέφωνο 2310-44-0022, Petit Palais. Injection service για να ρυθμίσεις και να ελέγξεις και να επισκευάσεις τον βενζίνο κινητήρα σου. Τσίψη. Απόλλωνος 18 στην Καροτούμπα. Και βασιλική ρετσίνα φυσικά. Η ρετσίνα που ζήτησε η Καμίλα Πάρκερ Μπόλς κατά την επίσκεψή της στην Ελλάδα. Έτσι. Και σήμερα βασιλική ρετσίνα θα έχει. Και στο ταβερνάκι. Και, και στην παρέα. Και στο κυριακάτικο τραπέζι. Και στην πλατεία. Και στο προεδρικό μέγαρο. Και. Και στο Καφτατζόγλιο την Κυριακή. Και το Σάββατο στο Άκα. Ναι, ναι. Γιατί όχι. Μην πετάξετε μπουκάλι. Βασιλική. Βασιλική ρετσίνα, η δική σου ρετσίνα μαζί μας στην δεύτερη ώρα. Οι διαγωνισμοί μας τρέχουν. Δύο διπλές προσκλησούλες για την πρεμιέρα του Proof Παραστασάρα απόψε, θέατρο Αυλαία, ώρα 9, με Χρήστο Βαλαβανίδη στον ρόλο που στο κινηματογράφο είχε ο Άντωνι Χόπκινς, μαζί άλλοι τέσσερις καλοί του συνάδελφοι, και το κουιζάκι για γυαλιά από το Opticon Express. Με τον Κωνσταντίνο Τζούμα, ο Χρήστος Βαλαβανίδης έχει κάνει μια κλασική σκηνή χορού, ιστορική πλέον στο ελληνικό σινεμά. Ποια είναι η ταινία η οποία έμεσα συνδέεται με το ελληνικό ποδόσφαιρο? Οι χαμένοι καβατζώνουν δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ, την οποία εξαργυρώνουν στο Opticon Express. Λοιπόν, το διάβασα, να το σχολιάσει ο κόσμος. Ο σεβάσμιος Σκοτσέζος γέροντας, Σερ Άλεξ Φέργισον, συνήλθε από το κόμμα. Και ποιο είναι το πρώτο που ρώτησε? Το πρώτο. Συνέρχεται από το κόμμα. Το πρώτο που ρωτάει ποιο είναι. Πόσο ήρθε η Doncaster Rovers? Εδώ ρε, ναι, φίλε, γιατί... ο Ζαγοράκης πάνε να κατέβει για δήμαρχος. Περίμενε, ναι. Oh. Γιατί στην Doncaster είναι ο γιος του, δεν είναι ότι είναι... Α, είναι ο Ντάρεν. Ο γιος του είναι στην Doncaster. Α, προπονητής. Ναι. Ναι. Ο Ντάρεν ήταν καλούτσικος παίκτης. Δεν έκανε ποτέ το με τη μεγάλη έκρηξη. Ναι, είναι προπονητής. Α, και δεν ήταν στον πάγκο της ομάδας του. Ήταν στο νοσοκομείο. Α, ήταν, α, ναι, ο Ντάρεν. Συμπαθές, ίδιος ο πατέρας του. Και διάβασε και το τελευταίο. Αυτός. Έχασε τελικά τον Doncaster από την Wigan. Τελευταίο. Στη συνέχεια λέει, ο εμβληματικός τεχνικός της Manchester United, μεταξύ σοβαρού και αστείου, εξέφρασε και την επιθυμία του όχι μόνο να επιστρέψει σύντομα στο σπίτι του, έτσι, αλλά και να ταξιδέψει σε μερικές ημέρες στο Κίεβο για να δει παίκτες. Τι μεγάλη ομάδα. Πες ρε Καραγκιόζη, πες το. Τι Καραγκιόζη, για το τελικό. Κόουτ, δημόσιες σχέσεις κάνει, παντού πάει ρε, παντού πάει. Για να τον δει είδαμε... τη Λίβερπουλ, πες το. Τι να δει Λίβερπουλ. Να δει τη Λίβερπουλ. Ισχύει, επιβεβαιώνεται. Όχι. Ο Ιβάν Σαββίδης θέλει το Ζαγοράκι για δήμαρχο της πόλης. Γελάει όλη. Ξαναβγάλετε τον Μπουτάρι. Γελάει όλη. Δηλαδή γίνεται τόσο ότι να φύγει ο Μπουτάρης, εσείς θέλετε να ξαναβγάλετε τον Μπουτάρι. Ποιο Μπουτάρι? Μια άμα μπει ο Ζαγοράκης με τον Μπουτάρι, θα βγει ο Μπουτάρης. 80%. Ο Κολτσίδας θα κατέβει στο. Ο Γιάννης. Δεν ξέρω αν κατέβει ο Κολτσίδας, αλλά ο Ζαγοράκης θα πάρει το 10% της πόλης που είστε. Αλλά τι θα λέτε, ψηφίστε Ζαγοράκη Νέα Δημοκρατία, θα λέτε. Ρε τον αστείο. Ναι, όντως αυτό, αυτό πάλι. Ευρωβουλευτή ο Ζαγοράκη. Ξαναβάλε και ευρωβουλευτή. Με το κόμμα που βρίζετε. Και καλά σε πολεμάει, αλλά για τον Ζαγοράκη δεν λέτε τίποτα. Ενώ το άλλο το αποθεώνει. Βάλτε μέσα. Χώστο. Άνοιξε γραμμές. 23-10-287-888. Πού είναι η γραμματεία? Δεν υπάρχει. Γραμματεία! Καλέ γραμματεία. Σχολιάζει όποιος θέλει την χθεσινή ικτρή αποτυχία στην Eurovision της πατρίδος μας. Έτσι, εμείς είπαμε να μην γυρίσει πίσω η αποστολή. Μας εξευτέλησαν. Σχολιάζει όποιος θέλει και τα χθεσινά του Game of Love. Εδώ η Μαριλίζ είναι φανατική. Το Game of Love τι είναι?
Το βλέπει, δεν το έχω δει καθόλου. Αλλά φωτογραφίες μόνο που είδα. Εσύ, 9 η ώρα. Ποιο είναι στον Αντένα και ποιο είναι στο Sky. Game of Love. Τι είναι αυτό το Game of Love, ρε φίλε. Είναι ένα reality που πολύ ξετσιποσιά έχει, Χρυσάνθε. Ξετσιποσιά, μιλάμε πολύ πράγμα. Να το δούμε τότε. Την καλύτερη διαφήμιση του κάνουν αυτό. Αυτό ακριβώς. Το βρίζουν όλοι, άρα θα το δουν όλοι σε λίγο. Φυσικά αυτό γίνεται. Μα είναι μεγάλη επιτυχία το Αντένα, το βρίζουν όλοι αυτές τις μέρες. Και το κάνουν γνωστό. Και μην το ξέρει κανείς. Πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στους πρώτους φίλους. Γεια σας. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημερίζουμε Ανδρέα από ανάληψη. Καλημέρα σε Χρήσταθο, Μάριο, Δημήτρη και στο Σωτήρι που ξεχνάω. Μπράβο. Σωτήρης, πρώην γειτονά σου, κοντά μένατε, κοντογειτονιά. Ναι, τέτοιο. Αν θυμάται κιόλας ότι παίζαμε βόλεϊ, η Καρκαβίτσα η 7 που έμενα εγώ με την 9, είχαν ένα χώρισμα. Συγγνώμη λίγο με σοκάρεις. Ο δασκαλάκης βολέι. Μήπως ήταν τέννις. Παίζαμε από όλα τότε. Με το φιλέ χαμηλά. Συγγνώμη Αντρέα. Αλητία. Αλητία σώτο. Μπερδεύεις τα αθλήματα. Από κάτω περνούσε τι από πάνω. Μάρια, από την ανάληψη από μια μορφή του συνδεσμικού κινήματος του Ηρακλή. Ο Ντάνη παραπονιέται ότι δεν μιλάς πολύ για τον Ηρακλή. Έτσι. Έτσι πέστα. Πέστα! Πέστα για την κότα! Έφερε του την αγάπη μου και το σεβασμό μου και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δεν είσαι ο Ηρακλής, ανεβαίνει. Είναι στη γειτονιά μου και ένας εξεδράστης του Ηρακλή. Γιατί έπεσε πολύ φίλοι από τους δράστες. Ο Σάκης, ο Γιώργος Ουζίουνης. Ένα ψηλό παιδί. Ναι, βρε, ο Γιώργος. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, ναι, βρε, ναι, ναι. Ναι. Αυτό τώρα το θυμάσαι. Μετά από ήττα του Ηρακλή σε από ομάδα της πόλης, πορεία από τη... μια μεγάλη πορεία. Ποιο είναι, ήταν άσχημο αποτέλεσμα για τον Ηρακλή. Και μετά το μάτς έγινε πορεία. Ναι. Για πότε λες τώρα, τι πράγμα είναι αυτό, δεν κατάλαβα. Θα σου το πω εγώ. 89-90, ναι. Έκτη αγωνιστική. Βγήκαμε Ευρώπη τότε. Καλαμαριά Ηρακλής 2-1. Προηγήθηκε ο Ηρακλής με γκολ του Μάλιου. Ναι. Στην εστία που βλέπει προς τα νότια. Ναι. Τέτοιο. Και μετά η Καλαμαριά το μετέτρεψε και μετά άστο. Πήγανε πορεία για τον Θοδωρίδη. Ναι. Του Παύλου Μελά όταν ήταν τα γραφεία του Ηρακλή. Άστο. Άστο. Στο μάτς αυτό με μένα έχει γίνει ιστορία. Άστο. Με μένα και τον με και άλλους τρεις. Άστο. Πολύ ξύλο. Που ξεμείναμε στην Καλαμαριά και μας είχαν γύρω-γύρω 200 αστυνομικοί. Μαζεύτηκε όλη η Καλαμαριά. Παππούδες, συνταξιούχοι, γέροι. Με έφτιασε εμένα μία μεταλλού με φούτερ Motorhead. Με έγινε σκηνικό. Άστο. Στο μάτς αυτό. Όλοι οι Ηρακλήδες, εντάξει κι εσείς. Μείναμε εγώ και άλλοι τρεις, μείναμε, έφυγαν, έφυγε όλοι οι Ηρακλειδείς και ο μπαμπάς μου σχορεμένος μαζί με τον Σεμερτζίβη τον Γιώργο, πρώην βετεράνο του Άρη και του Ολυμπιακού και του Απόλλωνα Καλαμαριάς, φύγανε προς τα κάτω όλοι. Και ξεμείναμε εμείς τώρα μια άσχετη φάση. Άστο, δεν άστο. Χαβαλέ είχε, ναι. Εμάς όμως, τότε το είχε ήταν που είχε τέτοιο, εγώ είχα μπει στο γήπεδο, που το είχε ανακαινήσει και είχε βάλει στην κερκίδα τη χαμηλή. Εμάς μας στείλανε στη θύρα 2 ναι. Που έκανα στη μεριά τέτοιο, που είναι τα γήπεδα του τέννις το. Ναι, που είναι έγινε... ορατότητα. Ναι. Χαιρετούμε, καλημέρα. Πού να πας Χαριλάου, εκεί που είναι φιλοξενούμενοι τώρα, δεν άδεις. Ναι, στο καλημέρα. Στο κάδρο του Απόλλωνα Μασούτ. Καλημέρα σας. Ποντού. Γεια σας. Καλημερίζουμε κύριο Κώστα. Απόλλωνα Ποντού. Όχι. Για πες μου Μάριε, το ελληνικό τραγούδι ποια θέση κατέλαβε. Ξέρω ότι δεν προκρίθηκε. Δεν πέρασε καν στο τελικό. Μ' άρεσε το κυπριακό και ούτε και αυτό ξέρω. Της Φουρέιρα. Το έχω ακούσει μισή φορά. Δεν ασχολήθηκα φέτος. Να ξεκαθαρίσουμε, χθες ήταν η ημιτελική. Ήταν ο πρώτος ημιτελικός. Αύριο είναι ο δεύτερος. Ναι. Ναι. Στο τελικό θα είναι 26 χώρες. Να ξέρεις. Δημήτρη και Χρήσανθε που έχετε κόρες. Σας εύχομαι να σας αξιώσει ο Θεός να γίνετε παππούδες, ναι, ναι. Αλλά να ξέρετε ότι εγώ... Μέσω του γιου δεν γίνεται. Οι πατεράδες έχουν αδυναμία στις κόρες, οι μανάδες στα αγόρια. Ναι. Λοιπόν, εγώ όταν πήγαινα να παραδώσω την κόρη μου στο γαμπρό στην εκκλησία... Ανάμεικτα συναισθήματα. Έμαθες να χορεύεις τη διαφήμιση. Γιατί ήταν χάλιο γαμπρός, τι. Γελούσα και έκλαιγα γιατί έφευγε το παιδί μου από μένα. Ναι, εγάλα λογικό είναι. Κοίταξε, λένε ότι κύριε Κώστα δεν υπάρχει γάμος χωρίς δάκρυ και κηδεία χωρίς γέλιο. Τι κηδεία χωρίς. Αυτό είναι. Στην κηδεία. Τι ομάδα ήταν ο γαμπρός. Είναι. Πώς. Ο γαμπρός τι ομάδα είναι. ΠΑΟΚ. Έλα ρε, γι' αυτό έκλαιγες.
Γι' αυτό έκλαιγες, πες τα. Έκανε και τα εγγόνια. Αυτό το είδες μπροστά. Ο εφιάλτης. Είδες μπροστά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό Δημήτρη μη μου το ξαναπείς άλλη φορά, ότι πιέζω εγώ τα εγγόνια, διότι όταν με το καλό αποκτήσεις εγγόνια, ούτε κατά διάνοια θα διανοηθείς. Ναι. Καλά. Να τα λοξοκοιτάξεις. Εγώ ήμουν αυτός ο βλάκ. Βρες στο γόνατο που... Θα πούνε άλλη ομάδα, στο γόνατο. Εγώ, άσε τι λες εσύ τώρα. Εγώ ήμουν αυτός που έλεγα. Εγώ ήμουν αυτός ο βλάκ που έλεγα ότι ποια εγγόνια μωρέ, τα παιδιά δεν συγκρίνονται. Αλλά όποιος είπε του παιδιού μου το παιδί δυο φορές παιδί μου είναι. Αν είναι δίκιο να γίνει έτσι, ας πάρει και παόξου. Έτσι. Ναι, και θα τα αφήσω να γίνουν. Πάρτου πάντως πάρτατα για να τα γλυκάνει το Σάββατο, να είναι έτοιμα. Πάρτου σοκολάτες μπόλικες. Να τα δώσω. Ο Τζέισον Αντιγόνη τι είναι. Θέλει να τον λένε το. Όχι, ούτε ή, λοιπόν, ούτε ο. Και κλείνοντας θα πω ότι εάν το ημίχρονο του τελικού λήξει 0-0, ο αγώνας γέρνει προς τον ΠΑΟΚ. Γιατί. Ακούραση. Γιατί ακούραση. Η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο αρχίζει και ξεφουσκώνει. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν είναι καλά ότι λήξει. Ότι άλληξη 0-0, εκτός ο ΠΑΟΚ, εάν δεν του βγει το σύνδρομο του Ολυμπιακού Σταδίου, το αρνητικό που βγάζει μέχρι τώρα. Ναι. Ωραία, κύριε Κώστα. Γεια σας. Ωραία, καλημέρα, να είστε καλά. Δημήτρη, κάνε μια ανανέωση, εδώ κάτι μου κάθεται καλά. Για δείξε τον Τζέισον λίγο. Η Μαρία Ματσούκα είναι Ολυμπιακός. Με το Ματσούκα τι θέλει. Τον Τζέισον λίγο δείξε, τον Τζέισον θέλω. Το Jason. Ναι, οι στρέντ δεν του αρέσουν. Δηλαδή, ο Jason πήγε να. Αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι εμφανέστατο ότι έχει προβλήματα, Μάρια. Εκτός αν θεωρείς ότι είναι φυσιολογικό. Γιατί όταν ένας άνδρας με τρίχα, μαλλιά, ναι, φοράει έτσι φόρεμα πηγαίνει, κόκκινο και πάει στη Βουλή. Σε αυτό εδώ το είσαι, να σου πει. Πάει στη Βουλή, περίμενα. Α, είναι φασισμός αυτό. Όπως θέλω, βγαίνω, ρε Χρυσάνθε. Αν δεν ενοχλώ. Όπως και να έρθει ο Σωτήρης, αν δεν με ενοχλεί λοιπόν εμένα, αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πάει στη συζήτηση για την υιοθεσία παιδιών. Και λες ότι ένα παιδάκι θα μεγαλώσει φυσιολογικά με αυτόν τον άνθρωπο. Που βγαίνει όπως θέλει δεν ο ίδιος. Δεν ξέρω, ρε Χρυσάνθε, ούτε θα ψηφίσουν. Γι' αυτό συζητάμε. Ωραία, αυτή η ελευθερία, ρε Μάριε. Στα πάντα και η ελευθερία όλων και τέτοια. Εντάξει, αλλά άμα έρθει στο σπίτι σου αυτός, θα φοβηθείς και θα κρυφτείς στο μπάνιο. Σαν κλέφτης, βέβαια, ναι. Και εσύ, αν πεις, θα τώρα, συγγνώμη, αυτό είναι φυσιολογικό πράγμα. Η αστυνομία είπε ότι αν μπαίνουν κλέφτες, δεν κάνεις προσκυμάσαι. Ναι, το ξέρω, αυτό το άκουσα, ναι. Παιδιά, γραμμές μπορείτε να καλέσετε, έτσι. Ένα φίλο μπορούμε ακόμη άνετα. Αυτό τώρα είναι φυσιολογικό πράγμα. Αντικλείστο να μωρέ. Πες μου, Μαρία. Αυτό τώρα πρέπει να υιοθετήσει παιδάκι, δηλαδή. Το φυσιολογικό, πόσο αυτό να υιοθετήσει παιδάκι. Το φυσιολογικό πρέπει να είναι όλοι σαν και εσένα, όλοι σαν και εμένα, ας πούμε. Όλοι. Και όλες. Εσύ τώρα τι σχέση έχεις με το φυσιολογικό. Τι δείτε το Μίλερ, τι είπε. Αυτό εδώ μπορείς να απαντήσεις και να μην υπεκφεύγεις. Είναι φυσιολογικό. Πώς φαίνεται. Είναι δύσκολη θέση, δεν απαντάει. Από τραγικές ομάδες φυσικά για το Μίλερ, ναι. Γιουβέντους και Ίντερ. Ο Μίλερ της Μπάγερ μόνο στη Γιουβέντους μπορεί να πάει. Ρε Μίλερ, πάνε λίγο στην Αγγλία. Μπράβο. Μπράβο. Ο Παναγιώτης λέει, ας πάει να εξηγήσει ένα παιδί γιατί αυτό είναι έτσι. Πάνε, εξήγησε ένα παιδάκι. Σε ρωτήσει ένα παιδάκι, 7 χρονών, γιατί είναι έτσι. Γιατί να τον εξηγήσει. Εξήγησε το. Δεν ξέρω, γε μου. Δεν ξέρω. Γιατί έτσι θέλει να είναι ο άνθρωπος. Γιατί υπάρχει και αυτό. Πρώτα απ' όλα, πώς είσαι εσύ έτσι. Γιατί υπάρχει και αυτό. Αύριο απάντηση θα πάει και στον άλλο. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Μίλλερ, πάνε στην Αγγλία λίγο να γελάσουμε, ρε φίλε. Πήγαινε ρε Τόμας Μίλλερ, τρίτη κατηγορία Αγγλία να γελάσουμε. Έχει καλή τεχνική. Έχει καλή τεχνική. Τεχνική. Θέση δεν έχει. Γρήγορο δεν είναι. Ξενέρωτος είναι, αλλά έχει τεχνική. Με φούντος τεχνική. Ο Μίλλερ, ρε φίλε, έχει. Πιο ατσούρμπαλος, το πλησιέστερο προς το χασαποσέρβικο στο ποδόσφαιρο. 1200 γκολ έχει βάλει, ρε. Χωρίς να είναι σεντερφόρ. 1200 γκολ. Τώρα τι πούμε, μιλάς με τον άνθρωπο που λέει ότι είναι αστείος ο Ρονάλντο. Τώρα τι ψάχνεις να βρεις. Ο άνθρωπος εδώ και του αρέσει τον Τζέισον. Δεν είπανε αστείος σαν παίκτης. Ούτε είπα ότι μου αρέσει τον Τζέισον. Καλά. Του Καρανίκα, αυτή μου αρέσει. Αυτή η ψευτοελευθερία σου. Και αυτός ο ψευτοφιλελευθερισμός σου είναι που έχει κάνει συμπαθείς τους πραγματικούς φασίστες. Αυτό το πράγμα που κάνεις. Τι λέει, παιδιά. Την αλήθεια. Αυτό που είπε, πώς το εξηγείς εσύ, η Στόρμη, ότι όταν κάναμε σεξ με τον Τραμπ ήταν σαν πιωμένος παπαγάλος. Πώς είναι ένας πιωμένος παπαγάλος, να καταλάβω. Σχολιάζει τώρα το πορνίδιο, το οποίο πιάνει στο στόμα της, μόλις έγινε ο πρόεδρος, τον είπε αυτός, για να πάρει δημοσιότητα. Ζητάει, και σχολιάζει. Λεφτά αυτή. Τι θέλει, τι και ζητάει. Το πορνίδιο δεν είναι βρισιά, πορνοστάρ είναι.
Ναι. Συγγνώμη, τι συνειδητοποιείς, τι λες. Καταλαβαίνεις. Εγώ συνειδητοποιώ πάρα πολύ καλά τι λέω. Porn star ήταν η κοπέλα. Αυτό, γιατί. Άρα, ναι. Τι πορνίδιο, δεν κατα... τι είναι αυτά. Τι είναι, το πορνίδιο είναι η μικρή porn star. Έτσι μεγάλο. Τέτοια έβλεπε. Σε φαντάζομαι πόσες ώρες πέρασες. Και ακόμα βλέπω. Μπράβο. Μπράβο, καλά κάνεις. Εγώ δεν βλέπω. Εσύ καλά κάνεις και βλέπεις. Και δεν κατηγορώ ποιον βλέπει. Γιατί δεν έχεις τέτοιο. Ούτε DVD ούτε ίντερνετ. Όντως, όντως. Και θέλω να δω κάτι ερασιτεχνικά ελληνικά το τέτοιο. Θα στείλω τον Jason. Το που λένε μου πάλι πήρε. Ένα-δύο βραβεία πήρε η Μαρία Αλεξάνδρου. Το που λένε μου. Η Μαρία Αλεξάνδρου, θες το τηλέφωνο ή θα το δώσω. Στα ελληνικά, Όσκαρ. Θες να το δώσω το τηλέφωνο. Κάτι μου είχε πει, ναι, το έχεις. Το θες. Ναι. Άμα δεν το δώσω, την πάρεις. Αλλά πού θα την πάρεις, κότα. Κότα. Μόνο λόγια είσαι. Μόνο τον Jason παίρνεις. Την έχω ημνήσει 100 φορές. Την έχεις ημνήσει και τι έγινε. Και θα την πάρω, δώσε. Και το Χάρη Πάπα Γεωργίου ημνήσει. Τι πάει να πει αυτό. Εσύ πώς το έχεις το τηλέφωνο της Μαρίας Αλεξάνδρου. Μου το έδωσε η ίδια. Πού ρε φίλε, σε είδε στον δρόμο και λέει γεια σου, φίλε. Θες να το δείξω. Σε πιστεύω. Θα το δείξω. Ρε φίλε, εγώ σε πιστεύω. Δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Σε πιστεύω. Ναι, πώς σε είδε στον δρόμο και σου λέει φίλε, πάρω το τηλέφωνο μου. Όχι, ρε φίλε, είναι μέρο του Star System, Μαρία. Τι είναι του Star System. Και όλα τα μέλη του Star System σου δίνουν σε όχι όλα, δηλαδή. Όχι όλα, κάποια συγκεκριμένα. Ορίστε. Πες τα τρία τελευταία ψηφία. Πού το. Εδώ, κάτω-κάτω. Να, ναι. Γιατί όχι, όχι, το λέω. Μην τα το, λέω, δεν τα το βλέπεις όμως. Το είδα, το είδα. Ναι. Το είδα, το είδα. Μα σου είπα σε πιστεύω πριν μου το δείξω. Να στο δώσω να πάρεις. Θα πάρω. Ναι. Πω, τι θα πεις. Ναι, να ζητήσω τι όμως. Γεια σου, αυτά που λες. Μαρία, είμαι σε ύμνο κάθε μέρα. Εσένα και τον Jason. Καταρχάς, υμνώ την οικογένειά της. Βάλ τη Μαρία λοιπόν δίπλα και βάλ και τον Τζέισον. Υμνώ την οικογένειά της, η οποία την στήριξε σε κάθε της βήμα. Ούτε ξέρεις την οικογένειά. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ούτε έχω διαβάσει την συνέντευξή της. Το είπε, λέει, η οικογένειά μου με στήριξε. Από πού είναι η οικογένειά της, ξέρεις. Από εδώ νομίζω, Θεσσαλονίκη, να κάνω λάθος. Ναι. Πού είναι. Από Ρωσία, κάτι εξωτερικό, Αλβανία, τι που είναι. Ναι. Πού είναι. Αλλά κάτι από εδώ παίζει με Θεσσαλονίκη, Μαρία Αλεξάνδρου. Ρε. Τώρα έχει έρθει αυτές τις μέρες εδώ. Αυτούς τους μήνες. Είναι από εδώ κάτι, η καταγωγή είναι και από εδώ. Δεν μπορεί να είναι από εδώ, εκτός αν η Θεσσαλονίκη είναι πόλη της Ρουμανίας. Α, οκ. Okay. Ναι, αλλά εδώ όμως μεγάλα, εδώ κάτι παίζει με Θεσσαλονίκη, ότι μεγάλωσε εδώ. Το τελευταίο διάστημα εργάζεται εδώ. Θα σε πάω στο μαγαζί που δουλεύει. Αν περάσει την πόρτα. Εστιατόριο τι είναι, σερβιτόρα τι είναι. Πού, στο τέτοιο, πετύ παλέ. Σερβίρι ειδονή. Άντε, φάμε. Σερβίρι η Ιδονή, είπε ο ποιητής και αυτοκτόνησε. Λοιπόν, πάμε. Το Jason. Τελευταίο break για σήμερα. Το Αντιγόνη, γιατί βγαίνει. Το Jason το κατάλαβα. Το Αντιγόνη μου ξέρω κι εγώ. Δύο διπλές προσκλησούρες για το proof. Πρεμιέρα απόψε. Διαβάζει Σοφοκλείο, Jason. Με Χρήστο Βαλαβανίδη. Έτσι. Συγγνώμη. Και ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Στο ντουέτο με Κωνσταντίνο Τζούμα του Χρήστο Βαλαβανίδη. Σε ποια ταινία είναι η οποία συνδέεται έμεσα με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οκ. Okay. Ζευγάρι γυαλιά ηλίου Opticon Express. Λοιπόν, δώστε λίγη προσοχή. Λίγη προσοχή, όχι πολύ. Λίγη. Οι πέντε πρώτοι. Οι εφτά. Οι εφτά πρώτοι που θα καλέσουν τώρα στο 2310-287-8888. Καβατζώνουνε από ένα εισιτήριο για τη ματσάρα Άρης Ρέθυμνο Kings. Είναι, Κρέτα Kings. Ρέθυμνο Κρέτα Kings. Απόψε 6 ώρα στο Nick Gallis Hall. Οι 7 πρώτοι. Τώρα, 2310-287-888. Οι 7 πρώτοι. Όχι 5, οι 7. Ματσάρα απόψε στο Nick Gallis Hall, ώρα 6. Φυσικά, ο διαγωνισμός συνεχίζεται. Δύο διπλές προσκλησούλες για την πρεμιέρα του Proof απόψε. Παραστασάρα του David Auburn με Δημήτρη Μελωνά συνοθετή. Τον Χρήστο Βαλαβανίδη, το Θεούλη, επισκηνής, πρωταγωνιστής. Με Ελεάνα Στραβοδήμου, Άννα Ελεφάντη, Χρήστο Καπενή και Γκέντι Κούση επισκηνής. Απόψε θέατρο Αυλαία, ώρα 9 η πρεμιέρα. Οι χαμένοι καβατζώνουνε δωρεπταγία το Vicon Express και έχουμε βάλει και ένα έξτρα κουιζάκι. Κωνσταντίνος Τζούμας. Χρήστος Βαλαβανίδης, η περίφημη ιστορική σκηνή που χορεύουν οι δυο τους, από ποια ταινία είναι η σκηνή αυτή η οποία συνδέεται έμεσα και με το ελληνικό ποδόσφαιρο με κάποιο τρόπο. Okay. Μαζί μας η Βασιλική Ρετσίνα, η Ρετσίνα με την παραδοσιακή πλούσια και αυθεντική γεύση, η Βασιλική Ρετσίνα από τη Μεσημβρία είναι ποιητική, 713-981 αν έχετε μαγαζί, κάβε οτιδήποτε και θέλετε να κάνετε παραγγελίες. Θα συνιστούσα να την δοκιμάσετε, γιατί αν τη δοκιμάσετε τότε δεν θα την αλλάζετε στην κυριολεξία. Η Βασιλική Ρετσίνα μαζί μας στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, παρέα με το Petit Palais, το πιο σύγχρονο all day restaurant bar της πόλης. Και το πρωί έχουμε super breakfast, πρωινό, και ζύμες και ομελέτες
και ζυμαρικά αργότερα και χειροποίητη πίτσα και σαλάτα και κρασιά και σοκολάτες και καφέδες και δαχτυλοφαγητό. Τα πάντα όλα στο Petit Palais Εθνικής Αντιστάσεως 39 με Περικλέως γωνία 23 10 44 00 22. Και Injection Service για να είναι το αμάξι στην πούδρα. Το Injection Service το οποίο βρίσκεται Απόλλωνος 18 στην κάτω Τούμπα στο κήπο του Καλού και στο ίντερνετ injectionservice.gr. Το τσι-φσι σας σώζει το αυτοκίνητο. Έτσι. Η τεχνική του Μίλλερ, απαντάει ο ρομανίστας στον Τζορμπατζόγλου, που είπε ότι ο Μίλλερ έχει πολύ καλή τεχνική. Η τεχνική του Μίλλερ στο τσάμικο και στο χασάπικο είναι τρομερή. Ιδιαίτερα στον τρόπο που σηκώνει την κλίτσα για να σαλαγάει τα πρόβατα. Ρομανίστα, εγώ το έχω πει. Το Μίλλερ, πρέπει ο παππούς του πρέπει να τα έκανε γερμανός γραμματικός με καμιά αποχωριό της καρδίτσας τον πάει επανερίζει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο 7-9 λέει... πρώτοι που θα πάρουν τηλέφωνο χωρίς καμία χρέωση πάνε το απόγευμα στο παλέ και θα πάτε κατευθείαν εκεί, παιδιά. Οπότε θα σας πει η Μαριλίζ τι θα κάνετε. Ναι. Δεν θα χρειαστεί να περάσετε από εδώ δηλαδή. Πάνε κατευθείαν, πάτε κατευθείαν εκεί, εκεί θα σας περιμένει. Το ιστοριάκι. Ωραία. 23-10-287-888 για να βγείτε στη γραμμή, αλλά και για να δηλώσετε συμμετοχή. Οι 7 πρώτοι, ούτε κλήρωση τίποτα. Παίρνετε τηλέφωνο και κερδίσατε το εισιτήριο. Έτσι. Η Αλεξάνδρου πέφτει λίγη στον Μάριο που θα υποστήριζε μέχρι και τη Λίβερπουλ στον τελικό με αντάλλαγμα ραντεβού με την Καμίλα, λέει ο Ρωμανίστα με νέο μήνυμά του. Εννοείται. Ναι, όντως. Λατρεύω Μαρία Αλεξάνδρου. Αλλά δεν συγκρίνω με Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς. Η Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς είναι ο ορισμός αυτού που τραγουδάει ο Γιάννης Πάριος και μάνα και αδερφή και αγάπη εσύ. Και με τρελαίνουν τα ρεά της δόντια. Με η τρελαίνουν. Αλήθεια είναι ότι του αρέσουν τα Μπόουλς. Δεν το σχολιάζω καν. Χρήστο και όσοι έχουμε, ήταν εδώ καλό, και δύο λεπτά. Ήταν καλό το σχολείο. Ναι, πολύ ποιοτικό, ωραίο. Μπράβο, σε χαίρονται. Είσαι εσύ με κορίτσια, μεγαλώνεις πατέρας. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Και η μητέρα σου ήρθε χθες γυναίκα. Μπράβο, να σε χαίρεται. Καμαρώνει γυναίκα. Μπράβο. Φίλε, είναι ένα λογοπαίγνιο. Πολύ από ωραία, αυτά που κάνεις πάρα πολύ συχνά εσύ και είναι και τα περισσότερα κρύα. Ναι. Το μόνο κρύο που έχεις, γιατί και το ψυγείο σου χαλασμένο είναι. Έχουμε Χρήστο Κιώση εδώ και δύο λεπτά μαζί μας. Σωρίς Γαλάκης αποχώρησε. Το ότι να υπερασπίζομαι τις οικογενειακές δηλαδή αρχές. Δηλαδή είναι μια γυναίκα αυτή. Για σένα, μην είμαι, έλα, το 8-8-7 για σένα είναι. Το ότι να υπερασπίζομαι τις οικογενειακές αρχές που μεγάλωσα. Μάνα, πατέρας, παιδιά, έγινε ξαφνικά φασισμός. Είναι ό,τι χειρότερο πλέον. Ναι, φυσικά. Δεν είπα αυτό εγώ. Ναι, αυτό λες. Υπερασπίσουτες. Αυτό λες. Εγώ είπα. Αυτό λες. Να μην λιθοβολούμε το διαφορετικό. Δεν λιθοβόλησε. Από όσο γνωρίζω. Μισό λεπτό, φίλε. Περίμενε λίγο. Μεγαλώνει υπέροχα. Είσαι φασίστας. Ο γιος. Είσαι φασίστας. Του Έλτον Τζον και του συντρόφου είσαι του μεγαλώνουν μια χαρά. Να, πάμπλουτα. Που ξέρεις πώς πάμπλουτα. Ένα, αυτό δεν τους λείπει τίποτα. Αυτό είναι το είδος σου. Έτσι. Τα λεφτά νομίζω ότι είναι. Ναι. Πάπλουτα. Ενώ ο γιος του Τσαντίδη παρακαλάει για ένα ζευγάρι Converse καινούρια. Τι? Και του λέει δύσκολο να στα πάρω για να παίρνει αυτός New Balance. Ναι. Καλό. Καλό. Ως συνήθως βλακία είπες. Καλό. Αν ακούει το παιδί τώρα τι θα λέει, εντάξει, έχει κρυολογήσει, έχει παγώσει από το air condition και συνεχίζει και το έχει εκεί πέρα, έχουν παγώσει. Κλείστο λίγο ρε Δημήτρη. Έχουμε εδώ πέρα μέσα 0 βαθμούς και είναι ακόμη μέσα Μαΐου, ούτε με μέσα τις Μαΐου. Με βλακίες που λες είμαστε υπό του μήνα. Αρχές Μαΐου είναι και παγώσαμε, έλεος. Έλεος. Βάλ το στο automatic το refresh. Τα παιδιά του Έλτον Τζον και του συντρόφου του λέει μεγαλώνουν μια χαρά πλουσιοπάροχα. Τα λεφτά είναι η ουσία. Δεν του λείπει Βλάξε. Τίποτα. Του λείπει η μάνα. Και αγάπη η μάνα του λείπει. Και αγάπη και στοργή. Η μάνα του λείπει και ότι δεν φυλάζουν του λείπει. Γιατί αν δει ποιε του τα προσέχουν θα σου φύγει ποιες το κλαπέδο. Τα φυλάζουν. Μπορεί και να τα φυλάζουν, δεν ξέρω τι συμβόλαιο έχουν. Μπορεί και να τα θυλάζουν. Τι συμβόλαιο έχουν. Τι συμβόλαιο έχουν, να δεις βέβαια. Είναι ναι. Με τα γραμμάρια. Ο άνθρωπος αυτός το παίζει αριστερός. 100 γραμμάρια. Το παίζει αριστερός με ήθος, αξίες και αρχές. Γιατί αξίες και αρχές. Ναι. Γιατί εγώ τώρα τι είπα. Ο άνθρωπος ο οποίος λιγουρεύεται μια γυναίκα τι που κα... είναι και ζώο, Καμίλα, και στυλό, Πάρκερ, και τάχει και Μπόλς. Αυτό από κάπου το όντως έκλειψε. Για Τσαλτίδη. Πολύ καλό. Για κάπου το έκλειψε, δεν είναι δικό. Ναι, αυτό είναι από το Facebook. Δεν είναι καθόλου δικό. Αυτή τη στιγμή το σκέφτηκα τώρα μόλις. Κάνε μια ανανέωση. Συγγνώμη, ο κύριος. Ναι. Τώρα το σκέφτηκα. Καμίλα, Πάρκερ, Μπόλς. Καλό, καλό. Δηλαδή και Καμίλα και Πάρκερ και Μπόλς. Αγοράστε, χαρίστε, Μπόλς. Το θυμάσαι τη διαφήμιση, Χρήστο. Μέσα του 80 ήτανε με τα διάφορα τα λικέρ. Τα λικέρ. Αγοράστε, χαρίστε, Μπόλς. Φανταστική διαφήμιση. Αχ, το πέταλο το πρώτο είναι για Σοφιά, τη ΑΕΚ, άντε ρε εσύ. Θα το βάλουμε κάποια στιγμή θέμα. Αγία Σοφιά με πινελίκια. Ναι, το Αγία Σοφιά το θεωρώ, ναι. Α, το βάλουμε Σοφιά. Θέμα αργότερα, να πλησιάσει ο καιρός. Τώρα μην κάνουμε τα και με τα θέματα. Στάδιο Ρινής και Φιλίας. Εκμετάλλευση ενός εθνικού συμβόλου, το θεωρώ τέλος πάντων. Okay.
Το να μπαίνει όμως ο Τζέισον μέσα στη Βουλή με φόρεμα δεν είναι, είναι καλό. Είναι ελευθερία. Μικρό δεν είναι. Το Τζέισον. Αυτός πώς μπήκε μέσα. Μπορεί ο καθένας να πάει να μπει μέσα. Είναι ξεκάθαρο ότι 887 είναι κολλητός ή συγγενής του Χρήστα Τσαλτίδη. Μάριε, τι λες δηλαδή. Πρέπει να είμαι αλλιώτικος για να μεγαλώσω τα παιδιά μου με λεφτά, να μην τους λείπει τίποτα. Αυτό είναι φασισμός, φίλε μου. Μπράβο, 888. Δεν είπα αυτό, ρε παιδιά. Τι λέτε. Αυτά λες, φασίστα. Τι λέτε. Φασίστα. Τι λέτε. Φασίστα. Και εγώ υπερασπίζω την οικογένεια. Ναι, και το πατέρας, μητέρας, παιδιά, ναι, το βέβαια, ναι. Μπαρίστα. Αλλά το διάφορο. Δεν είπα αυτό, είπα. Αυτό λες. Αλλά λέω, υπάρχει και. Εδώ εγώ είπα προχθές. Τι είναι αυτό που κάνανε οι πρόσφυγες και με βγάλανε. Φασίστα. Μισο. Τέτοιο, πώς το λέμε, πώς το λέμε. Ο μισογίνης δεν είμαι, το ξέρουν όλοι. Πες το. Μισαλόδοξο. Έχει γίνει ένας μικρός χαμός στο διαδίκτυο με το βιντεάκι. Της Καμίλας. Με το βιντεάκι από τη Μαρμίτα. Όπου είναι πρωταγωνιστής ο παδός του ΠΑΟΚ από την Βέρεια. Ή μάλλον νομίζω από χωριό λίγο έξω από τη Βέρεια. Και όλο το πάνελ, αλλά κυρίως εγώ. Ο άλλος ο ΠΑΟΞής είναι γνωστός που βρίζει. Θεούς και δαίμονες και τα λοιπά. Ποιος? Το είναι γνωστός ή... Ποιος βρίζει θεούς και δαίμονες? Εκεί στο ραπ που έχει κάνει, το διαδικτυακό που κάνει. Α, ένας που βρίζει τα πάντα. Λαϊκό δικαστήριο, ναι, ναι. Α, το κατάλαβα, ναι. Όχι, είναι δεν γνωστός, έχω, δεν έχω ιδέα. Ή έτυχε, ήταν εκεί πέρα στο μαγαζί. Δεν έχω πατήσει, δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω. Γιατί δεν πας? Δεν έχω πατήσει, το θεωρώ το λαϊκό δικαστήριο, άστο, δεν, όχι, δεν. Δεν είναι το επίπεδο σου. Είναι το άλλο που κάνεις εσύ. Το Μαρμίτα είναι τρασίλα. Είναι ο τύπος είναι πιωμένος και είναι και υπνοβάτης. Είναι παιδιά, δείτε το. Κρατάει περίπου 3,5-4 λεπτά. Είναι υπνοβάτης. Δεν υπάρχει. Και το ρωτάω κάποια στιγμή, συγγνώμη, είσαι υπνοβάτης? Και μου απαντάει, όχι, από τη Βέρεια είμαι. Αυτό είναι το κοινό σου, ρε φίλε. Αυτό είναι το κοινό σου. Από τη Βέρεια είμαι. Χιούμορ έκανε. Αυτός αύριο θα βγει να βρίζει τον Καρυπίδη. Δεν υπάρχει. Αχ, ρε παιδιά. Τα θέλει τα πινελίκια εδώ που τα λέμε. Για πες. Τα είπα χθες να ακούσω λαμπαουτάρι. Πες. Έχει σχέση με την ομάδα που θα κάνει. Πες. Από όταν θέλω εγώ. Πες ρε. Όχι. Κάνε μια ποδοσφαιρική κουβέντα. Θα κάνω. Όταν οι επιλογές που σκέφτεται γίνουν πράξη. Γιατί μπορεί να μην γίνουν και πράξη. Πες, ποια επιλογή σου. Όχι. Για προπονητή? Όχι. Ο Ζουνίδη θα κάνει κρούση. Μακάρι να ερχόταν ο Ζουνίδης. Δεν έρχεται. 500 θέλει. Τι 500. Πού να ακούσει, θέλει ο Δόνης. Είναι πολύ. Είναι το κασέτο, είναι υψηλό. Εντάξει. Του Δόνη. Είναι. Βέβαια, τώρα εντάξει. Ναι, για πάνω. Άσε, πάει, και με τις προσφυγές έχει ένα θέμα. Πολύ καλό προπονητής. Άμα δεις προπόνηση Δόνη, να πάτε πλάκα. Είδα στο Βικελίδης. Δεν μπορούσε να κερδίσει τον Άρη που τον κέρδισαν όλοι. Σφαγή. Ναι. Άμα δεις προπόνηση Δόνη, θα πάτε πλάκα. Εντάξει. Αλλά δεν έρχονται στον Άρη. Εντάξει. Ναι, έρχονται. Άμα έρθει... Θα μου πεις, άμα τα δώσεις. Άμα έρθει ο Σακίεβιτς, θα σου πω και ρίξει 5 εκατομμύρια, θα σε πω εγώ αν θα έρθουν. Κολοτούμπες θα κάνουν. Εντάξει, ναι, με πολλά λεφτά θα έρθουν. Εντάξει. Ο Μπάγεβιτς ήρθε στον Άρη, αν θυμάσαι. Αν ποτέ πάει και... Έλληνας προπονητής στη Μεγάλη Βρετανία, αυτό θα είναι ο πρώτος, θα είναι ο Δόνης. Αν ποτέ πάει. Λόγω των δημόσιων σχέσεων. Ο πρώτος θα είναι ο Δόνης. Ναι, τώρα μιλάμε για κατηγορία, πρώτη κατηγορία. Και ήταν λάθος, έπρεπε τότε να μείνει δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον ΠΑΟΚ. Λάθος. Που δώσατε στον Στέφεν τα λεφτά για να δοκιμάζει εδώ πέρα πιτόγερα και πανσέτες και σουβλάκια. Γιατί είσαι φασίστας? Ορίστε. Με τη διατροφή ενός ανθρώπου. Καθόλου να κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να επιλέγει. Έκανε... Δεν μπορεί να επιλέγει τι τρώει. Τα είπε όλα ο ίδιος. Εσύ υπερασπίζεσαι αυτούς που το τρώνε. Και κρίνεις με αυτό τον απέσιο τρόπο έναν άνθρωπο ο οποίος τρώει σουβλάκια και πανσέτες. Φασίστα! Ως προπονητής... Για να καταλάβεις ότι κάθε σου λέξη. Ήρθε μόνο κάθε μέρα. Κάθε μέρα εμπεριέχει φασισμό για την κριτική στο φαγητό, στην εμφάνιση, στο οτιδήποτε. Και εμείς που σχολιάζουμε αυτό το πράγμα, μας λες φασίστες. Μάτια μου, γιατί εγώ είμαι για προπονητή. Στη νεοκουλτούρα και την νεοφιλελευθερισμό προσπαθείς να πουλήσεις, ενώ δεν είσαι. Ναι. Τι λέει ο άνθρωπος, παιδιά. Ναι. Κάθε φορά που υπάρχει μια κουβέντα για αυτούς, όλους θα τους υπερασπίζεσαι. Εγώ είπα ότι ήρθα και δουλειά ποδοσφαιρική δεν άφησε. Είπες μόνο... για τις πανσέτες και τα μπιφτέκια. Καλά έκανε. Δικαίωμά του να τρώει γουρούνια σαν και σένα. Γραμμή περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Α, ο Τζόνι Ρεντ. Αυτός. Τζόνι Ρεντ, ο παδός της Manchester United και της Inverness. Θέλω να ακριβώς... Πέπα το γουρουνάκι. Ναι.
θέλω να δώσεις τα φώτα σου και τη γραμμή, στον λαό της Manchester United, τι να κάνουμε για τον τελικό. Γιατί εγώ λέω ότι προτιμώ να κερδίσει η αντιπαθής Liverpool για να δω τη σημαία με, με τον σταυρό ψηλά και να μην πιάσει αυτό το Champions League αυτό το παιδάκι με τα λιγδιασμένα μαλλιά. Σε κατάλαβα. Λοιπόν, είμαι μαζί σου στον περίαν της σκέψης σου. Σας ακούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά, μιλάμε. Ξέρεις τι, μία ομάδα που ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει εδώ και 25 χρόνια. Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα. Ναι. Με αυτό εδώ πάλι. Προτείνεις ουδετερότητα. Θα μας πάρει μία γενιά οπαδών. Γιατί έχουν μαζευτεί όλοι οι γκεμπελίσκοι, έχουν έρθει και στη γειτονιά μας εδώ πέρα. Και έμαθα ότι θέλανε να με χτυπήσουν στο live των Dropkick Murphys που είχε 5.000 κόσμο μέσα. Ναι. Την άλλη φορά δεν θα το μάθεις, θα το νιώσεις. Το καταγγέλισα. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάνω την καρδιά μου πέτρα, ναι, αγαπητέ Johnny Red, και είμαι με τη Real Madrid. Όχι, ρε. Με τον Ταμτάκο. Αυτό που λέει Ταμτάκο. Θα ήμουν μαζί της, μόνο με την Bayern, επειδή εκεί είναι Μεγάλη Βρετανία, Γερμανία. Καλά, λοιπόν, τα Ιβυροειδή θα υποστηρίζεις. Σε Real Madrid της Bayern, εγώ έλεγα να γίνει κάτι, να αποκλειστούν και οι δύο, να γίνουν επεισόδια. Εγώ έλεγα να χτυπήσει κάτι, ο Άισις να ψήλια δυο, έλεγα εγώ. Ναι, δεν τι θέλω. Ναι, αλλά ούτε την ουδετερότητα δεν προτείνεις όμως. Όχι, ουδετερότητα δεν έχει. Γιατί το επόμενο πρωί, αγαπητέ Johnny Red, θα μας κάνουν εδώ πέρα. Εγώ έχω κλείσει ήδη στη Γάβδο μικρό σπιτάκι. Θέλετε να κάνετε εκπομπή μαζί 26 Μαΐου. Εγώ και ο Μάριος. Ναι, και ίδιο. Και αν πάνε καλά τα πράγματα και 27. Α, και 27 Μαΐου. Ναι. Καλά, θα το εισηγηθώ στους διευθυντές μου και θα δούμε τι ωραία, θα γίνει. Ωραία, ωραία. Ναι. Πολύ χαίρομαι. Ωραία. Να είσαι καλά. Έγινε, γεια. Να είσαι καλά, γεια. Καλημέρα, Τζόνι Ρέντ. Να συζητήσετε με ποιον θα είστε. Με τη Λίβερπουλ, με την αντι-Λίβερπουλ, με τη... Τα Ιβυροειδή θα υποστήριζε, ρε, τα Ιβυροειδή. Τι είπε η Φουρέιρα για τον Ποτία, όταν διερώτησε για τη σχέση. Ότι είναι χαρούμενος για μένα και την πρόκριση. Τι, να μην είναι ρε εσύ. Το πάνε στα σοβαρά αυτοί. Φεύγει στη Λεβάντε πάει η Ποτία. Η Αλβανία πέρασε. Ναι. Πέρασε και η Αλβανία, ε. Ναι. Α, κάνουν πάλι το μεγάλο έτο. Όλοι πέρασαν. Ναι, μόνο η Ελλάδα, ξεφτελισμός, ρε, τέλος. Παιδιά, προλαβαίνουμε για πλάκα άλλον ένα φίλο και δύο προλαβαίνουμε. Τώρα είναι η Ηρακλής, έτσι, είναι. Ποια είναι η Ηρακλής? Η τραγουδίστρια που υποβιβάστηκε. Το εκτιμώ σαν χιούμορ. Βελτιώνεσαι. Θέλει λίγο να το δουλέψει. Άμα το πιάσει, είναι να το πιάσει. Μετά από το πιάσει. Νόμιζα για τη Φουρέιρα, είπε στην αρχή. Και λέω είναι η Ηρακλής η Φουρέιρα, δεν το έχω ακούσει ποτέ. Γι' αυτό κυκλοφορεί η φωτογραφία του Πασχάλη Τερζή με όπλο. Αν κάνω και εγώ τέτοιο χιούμορ Δευτέρα πρωί, όμω μην μου λε. Α, σλαμάω εδώ, η Θεσσαλονίκη. Τότε θα σε βρίσουν. Ναι, τότε θα με. Γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζει. Άρης ΠΑΟΚ. Πάρης, οπαδός του ΠΑΟΚ. Τόσο ωραίο όνομα, ΠΑΟΚ. Ναι, πάμε Πάρη, καλημέρα σας ακούμε. Τόσο ωραία ομάδα. Τόσο ωραία ομάδα. Πού είσαι από την, να υποθέσω, Ανατολική Θεσσαλονίκη, κέντρο? Όχι, Δυτική Θεσσαλονίκη. Α, είσαι δυτικά. Ωραία, Δυτική Θεσσαλονίκη. Ναι. Ωραία, ωραία Πάρη. Για πάμε. Τι σε έκανε να πάρεις τηλέφωνο? Λοιπόν, ό,τι αναφορά τον τελικό του Champions League. Ναι. Καταρχήν είμαι οπαδός της Manchester United. Α, είσαι αδερφός Πάρη, είσαι MUFC. Ωραίος, ναι. Ωραίος. Ναι. Δεύτερον, όπως ακριβώς λες, το Champions League θεωρώ ότι πρέπει να το πάρει η μεγάλη Real. Ναι. Γιατί είναι μεγάλη ομάδα, όσο και να θέλουμε. Θα μας κρεμάνε πάλι τα πανό 6 και 6 και άστα τώρα το άστα. Ναι, εγώ θέλω η ομάδα του Liverpool να μείνει εκεί που είναι. Η Everton να εκεί, ναι, έμεινε στην κατηγορία. Έμεινε εκεί. Η Everton. Να παλεύει για 5-6 θέση, να κυνηγάει. Κατάλαβε. Πάρη. Σου είπα τι μου πένα παοξή πριν δύο χρόνια, ε. Λέω σε μια παρέα είμαστε μαζεμένοι, βέβαια ένα μάτι τη Λίβερπουλ. Λέω πρώτα θα πάρει πρωτάθλημα ο Πάοξ στην Ελλάδα και μετά η Λίβερπουλ. Και σηκώνεται ένα παοξή και λέει πρώτα θα πάρει ο Πάοξ στην Αγγλία και μετά η Λίβερπουλ. Όχι στην Ελλάδα ο Πάοξ, στην Αγγλία ο Πάοξ. Κακακακακακα, γελάσαμε. Και ένα σχόλιο ό,τι αναφορά για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, βέβαια το παιδί προηγουμένως. Το παιδί ποιο, ο Τζομπατζόγλου? Ο Ρεντ, πώς τον είπε. Α, ο Τζόνι Ρεντ, ο Τζόνι Ρεντ. Ναι, καλός ή κακός ο Ρονάλντο αυτή τη στιγμή είναι ίσως ο πιο ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής που έχει στη σύγχρονη ιστορία, έτσι. Διαφωνώ. Στη σύγχρονη ιστορία. Ολοκληρωμένος σε όλα. Πολ Σκόουλς. Ποιο Πολ Σκόουλς, ρε.
Το είπε και ο Ζιντάν. Το είπε και ο Ζιντάν. Ο παίκτης επιτομή της δεκαετίας του 90. Πάρα πολύ καλός εργάτης. Τι λες τώρα. Όχι, με απίστευτη τεχνική. Τρελό αριθμό γκολ και γκολ ετερόκλητα διαφορετικά. Μα αυτό σου λέω. Ήταν ένας καλός εργάτης. Τι εργάτης ο Πολ. Και πολύ καλή τεχνική. Και αέρα και κάτω. Και τρίπλα και τεχνικά γκολ. Γιατί δεν πήρε το σκολ η Ρεάλ. Τι σχέση γι' αυτό, ρε φίλε. Τι σχέση γι' αυτό. Πώς δεν έχει σχέση. Και τι σχέση γι' αυτό. Αυτό είναι marketing, είναι οι ανάγκες της στιγμής. Marketing είναι. Βέβαια. Marketing. Να πω λίγο κάτι και στον Τζορβατζόγλου για να κλείσω. Πες για να κλείσω. Ναι, πάρει μου. Δημήτρη. Έλα. Έλα. Θέλω να εισηγηθείς. Ναι. Στα παλικάρια που θα κατέβουν κάτω στην Αθήνα. Ας κάνουν και ένα χάρτινο κυπελάκι εκεί λίγο να το μοστράρουμε όλοι μαζί. Εκεί. Γιατί, για να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Εντάξει. Και να λέμε τι είναι χάρτινο. Mm. Να φωνάζει. Εντάξει. Έγινε, καλημέρα. Να είσαι καλά. Πάμε στο τελευταίο φίλο. Καλημέρα. Τουτ, τουτ, τουτ. Έπεσε. Θα μας πεις τι ομάδα είναι η Γιάννα Τερζή. Η Γιάννα Τερζή, λογικά τον μπαμπά της πρέπει να είναι Ηρακλής. Λογικά τον μπαμπά της πρέπει να είναι Ηρακλής. Το δέχομαι σαν χιούμορ. Εγώ σου λέω μην έρθω Δευτέρα πρωί εδώ πέρα και μου λες: α, μην βάλεις αυτό, μην βάλεις εκείνο. Μπορώ να πω με κλαρίνα Δευτέρα πρωί, ε. Πολύ ξύλο θα φας. Ε? Πολύ ξύλο. Θα τα βάλω και θα φύγω. Και θα κλειδώσω. Θα τα βάλω και θα φύγω. Πολύ ξύλο θα φας. Άμα γίνει στραβή. Άμα γίνει. Γιατί ρε φίλε. Γιατί άμα δεν γίνει στραβή δεν θα έρθει. Γιατί τον απειλεί στο ραδιοφωνικό παραγωγό. Εκπομπή κάνουμε εδώ, ρε παιδιά. Ναι, γιατί τον απειλεί. Σο, είναι άλλο θέμα. Δεν είναι εκπομπή εδώ πέρα. Είναι αστεί, χαβαλέ. Και ημέρες. Σωστό, σωστό, μαζί σου. Απλά αν είσαι παοξής μπορείς όλο τον χρόνο να κοροϊδεύεις τον Αριανό και τον Ηρακλή. Άμα φάει ντόρτι όπως έφαγε από τον Παναθηναϊκό, μπορεί να λες ό,τι θες. Όχι, εντάξει. Ούτε καν θα πω τίποτα. Εμείς δεν θέλουμε ντόρτι, θέλουμε με goal offside ενώ έχει προηγηθεί πέναλτι 5 side. Δεν θέλω τίποτα. Όχι, δεν το κάνω. Ούτε το κάνω. Μάλλον θα λείπω εγώ τότε. Απλά. Δύσκολα θα είμαι. Αν το πάρεις, εγώ μπορώ να μην έρθω τη Δευτέρα. Και την Τρίτη. Ανάλογα τον τρόπο. Και να μην έρθω. Ναι, αν το πάρετε, εμείς θα λείπουμε. Να μην έρθω. Τι να έρθω τη Δευτέρα, κάνω να συμμετέχω στο πανηγύρι. Καταρχήν, εγώ πόσο του μηνός είναι. Α, εντάξει, θα είμαι. Για τη βάφτιση, ε. Όχι, όχι, σκέφτηκα πριν. 29 του μηνός θα λείπω, θα πάω εκδρομή, να ξέρεις. Είσαι ιδανικός για τα πανηγύρια. Ωραίος. Όχι, άμα το πάρει ο ΠΑΟΚ θα είσαι κανονικά. Ο 836 στέλνει μήνυμα και λέει: το διαφορετικό δεν με ενοχλεί, αγαπητέ Μάρια. Δεν ξέρω αν είδες με τον 887, δεν ξέρω. Αλλά να προσπαθούν να μου το επιβάλλουν και να με θεωρούν φασίστα γιατί δεν το υποστηρίζω, με ξεπερνά. Καλημέρα σε όλους. Έχεις δίκιο. Η Φωτεινή! Η Φωτεινή! Έχεις δίκιο, Φωτεινή. 100%. Φωτεινή, καλημέρα! Μα, ναι, φυσικά! Ναι, φυσικά, άλλος δεν λειτουργείς όμως. Εμένα φασίστα. Με είπε κάποιος φασίστα προχθές. Είσαι. Επειδή είπα χίλια μπράβο που αθωώθηκε από την ελληνική δικαιοσύνη η ισότητα φίλων. Μα το ίδιο κάνεις, δεν το καταλαβαίνεις. Εντάξει. Το ίδιο κάνεις. Γι' αυτό που έγινε στο Μπατακλάν. Το έχεις πει 9 φορές Μπατακλάν. Πολύ σωστό μήνυμα. Πολύ σωστό μήνυμα. Ναι. Το ίδιο κάνεις, Μάρια. Αυτό κάνεις. Μπράβο. Αυτό... τι μπράβο. Το κάνεις όμως το φασισμό. Φασιστόμουτρο. Φασιστόμουτρο. Τι λες, ρε φίλε, σοβαρά. Μπράβο. Λοιπόν, δίνει τους χορηγούς ο Χρήσανθος ή ο Δημήτρης. Εσύ να τους δώσεις. Είπαμε το. Το διάβασες. Μας έδωσε η Μαριλής. Τι έγινε, τώρα σου έδωσε. Χρήστο, δώσε λίγο. Τι μουσική. Κρίστα, τι Κρίστα, ρε, τι λέει ο Πολυχρονίος. Εδώ είσαι. Είμαστε. Δώσε εδώ, δώσε εδώ. Λοιπόν, Χρήστο, δίνεις μουσική ανάσα και τσεκάρεις ώρα παλικάρι μου γιατί έχουμε κάτι σημαντικό, πολύ σημαντικό. Media Markt. Δεν πρέπει να χάσεις τις εκπτώσεις της Media Markt. Και σε μεγάλη ποικιλία, όχι μόνο ό,τι έχει απομείνει, μιλάμε για πάνω από χιλιάδες προϊόντα από όλες τις κατηγορίες. Στη Media Markt ξέρουν από τιμές και είναι αξεπέραστη σε ποικιλία και στις εκπτώσεις. Τρέξε στο διπλανό σου κατάστημα και θα βρεις σίγουρα κάτι που χρειάζεσαι σε τιμή εκπληκτική. Στη Media Markt. Τι λέει, φίλος σου αυτό. Φίλος. Και το ίδιο σε μένα. Φίλος. Και το ίδιο σε μένα. Ναι. Μόνο σε ένα απαξιό είναι το στήλι. Κολλητός μου, αυτός είναι φίλος μου, τι είναι αυτός. Ναι. Τέτοιους φίλους. Ανάτο, θα ήταν χιούμορ αν ο υποβιβασμός του Ηρακλή ήταν αγωνιστικός. Δεν γελάσαμε, λέει ο 920. Ποιος είναι αυτός. Γιατί αν ήταν αγωνιστικός δεν έχει διαφορά. Ξέρω εγώ ρε παιδιά τώρα, μην κάνετε, μην είναι παιδιά. Εμείς γελάσαμε. Ναι, όπως γελάτε κι εσείς με τα δικά μας. Επηγής. 920, αυτός εδώ δίπλα ο Φαλακρός
χαρακτηρίσε τους φίλους Λιβύπουλ γκεμπελίσκους. Γι' αυτό δεν αντέδρασες. Για τον Ηρακλή αντέδρασες. Καλά. Σωστό. Σωστό. Α, ο Γιώργος είναι σωστό. Ο Γιώργος. Έχω χάσει επαφές. Θα σε περάσω τώρα, παλικάρι μου. Θα σε περάσω ένα χέρι. Θα σε περάσω. Φωτεινή. Συμφωνώ με το μήνυμά σου. Συμφωνώ, εννοείται, δεν είπα αυτό. Συμφωνεί, συμφωνεί. Γιατί καλά να στο επιβάλλω. Ο φασίστας κατά των σουτζουκακίων και των μπριζόλων. Λοιπόν, προσέξτε λίγο. Μπριζόλων. Δύο των μπριζόλων. Είχαμε δύο σωστές απαντήσεις για τα γυαλιά Opticon Express. Κωνσταντίνος Τζούμας, Χρήστος Βαλαβανίδης. Η ταινία είναι Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Η περίφημη σκηνή με το χορό του. Πανό κρεμασμένο επί χρόνια στο πέταλο των οπαδών τη ΑΕΚ. Και με στο Χαριλάο το είχαν φέρει άπειρες φορές. Απλά το πήραμε. Σε χτύπησα, σε φώνησα τώρα λίγο. Το πήραμε. Στο Χαριλάου δεν το είχαν φέρει νομίζω. Όχι, μία χρονιά. Να έρθουν στο Χαριλάου, ρε. Το φέρανε μία χρονιά. Στο Χαριλάου. Το έχουν φέρει και μία και δύο. Ψυχή μου και... Πηγαίνουμε τώρα στο θέατρο. Διπλή πρόσκληση. Πηγαίνουν απόψε ή. Νάντια Ζέρβα. Νάντια. Έδωσε χθες τα άλλα τα μπας κλάσ στους άντρες και τώρα τα καλά τα δίνει σε γυναίκες. Μην μιλάς καθόλου. Τελευταία. Τελευταίες τρεις φορές θέατρο έχουν πάει σε άντρες. Νάντια Ζέρβα και Ματούλα Χαρά. Δες πόσες στείλανε. Χαρά. Δες πόσες στείλανε γυναίκες. Ταραρίραρίραρίρα. Έτσι. Ματούλα Χαρά και Νάντια Ζέρβα. Όλοι 6 ώρα στο Nick Gallis Hall. Έτσι. 9 η ώρα στο Αυλαία. Και μετά πάτε στο Nick Gallis Hall. 7 η ώρα Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τελικός βόλεϊ του Πατριάρχη. Αυτό θα γίνει κανένα. Άστο, μην το κάνεις. Αυτό. Μην γίνει κανένα 2-1 θα γίνει. Τι. Ας το δούμε κανένα. Και άμα γίνει 2-1, μετά πρέπει να γίνει 2-2. Και μετά, αν γίνει 2-2, πρέπει να ξαναπάνε εκεί να γίνει 2-3. Και να ξαναγίνει και ένα. Άστο τώρα. Κοινό στα 3-2. Άστο τώρα. Αλλά... Μην το σκαλίζεις αυτό. Μην το γρατζουνάς. Χάντμπολ. Βλέπεις χάντμπολ, like ΠΑΟΚ. Όλα αυτά τα αθλήματα τα ακούμε και τα βλέπουμε όταν κερδίζουν. Όταν χάνουν δεν υπάρχει καμία αναφορά. Εγώ δεν ασχολούμαι ούτε με τον Ηρακλή σε αυτά. Εσύ δεν ασχολείσαι με τον Ηρακλή γενικά. Ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ. Αυτό να λέγεται. Αλλά εντάξει. Αυτό να λέγεται. Πολύ καλό σήμερα. Ναι, η δικιά σου στον Αλφα. Φύγε, ναι. φύγε. Έτσι, Νάντια Ζέρβα, Ματούλα Χαρά και Κατερίνα Κοντίδου, τα γυαλιά. Κατερίνα, θα επικοινωνήσει μαζί σου λίγο η Μαριλής για το πώς θα παράψει τα γυαλιά από ένα από τα τρία καταστήματα Opticon Express. Όχι, στην άλλη, άντε και στην Ευελίνα Κουτσί. Όχι, άμα. Και άντε. Ευελίνα Κουτσί γυαλί. Και Ευελίνα Κουτσί. Όχι. Ελισάβετ. Και Ελισάβετ Κουτσί. Ελισάβετ λέει. Και Ελισάβετ Κουτσί, άντε. Δύο στείλατε, άντε. Και η Κατερίνα Κοντίδου κερδίζει και η Ελισάβετ Κουτσί. Οκ. Η χαμένη. Ευελίνα είναι εσύ ή Ελισάβετ. Α, οκ, okay, Ευελίνα, συγγνώμη. Λοιπόν, η χαμένη καβατζώνεται δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Στην ουσία δεν υπάρχουν χαμένοι, έτσι. Και την εξαργυρώνεται σε ένα από τα τρία Opticon Express. Ή στη New Ευκάρπια, δυτικά, ή στο κέντρο. Στην απέναντι δικαστήρια και Παύλου Μελά 11. Έτσι, Ευελίνα Κουτσί και Κατερίνα Κοντίδου για την ταινία Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα με τον Θεούλη. Χρήστο Βαλαβανίδη και τον Θεούλη Κωνσταντίνο Τζούμα να συναπίσει τη σκηνή με τον χορό τους. Από εμάς, το Σωτήρι Δασκαλάκη και τον Χρήστο Κιώση, να έχετε μια bloody rocking day.